Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο λοιπόν είναι ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας είναι ο Γιάννης Ογκινοσάτης, δικηγόρος. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Και περιμένουμε και τον Φώτη Μασαράκη, συγγραφέας και δικηγόρος, και ο Φώτης, όπου να είναι θα έρθει. Έχουμε, είναι τα προβλήματα του κλίνου άστεως. Τώρα μου ήρθε ξαφνικά από τον υπολογιστή ο Κοτζιάς. Πες μου, ρε παιδί μου, δεν έχει γίνει μπάγκαλος? Πραγματικά είναι καταπληκτική η ομιλότης. Αυτό είναι φοβερό. Τον θυμάμαι τότε που ήταν στο Κουκουέ, ας πούμε, Τσίρος, και τον βλέπω εδώ, έχει τρελαίνομαι. Μπάγκαλος, ο Κουκουέ ήταν. Ναι, καλά, πέρασε ένα βράδυ. Τον διορίσανε κεντρική επιτροπή για να κάνουν μια ιστορία εκεί στην κεντρική που θέλανε τους σχετισμούς, ας πούμε, και μετά τον διώξανε. Λοιπόν, αλλά πήρε κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για να μπορέσει ο άνθρωπος με το βιογραφικό του να βρει δουλειά σε πανεπιστήμια, σε κόμματα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος γενικά, η προηγούμενη ιστορική αριστερή εμπειρία ως έμιστος τέλεχος της αριστεράς ή και υψηλόβαθμος τέλεχος της αριστεράς είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ένα πολύ σοβαρό προεπαγγελματικό προσόν. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, ήρθαμε πάντως γενικά να μην συζητήσουμε βεβαίως τον κύριο Κοτζιά και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα πήγαμε στον Άριο Πάγο να καταθέσουμε μια μήνυση για σχάτη προδοσία. Συγκεκριμένα καταθέσαμε μια μήνυση για την συνηγορία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή, μέσω αυτής της μηνύσεως αποβλέπουμε κυρίως στην αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως ακριβώς αυτό υπήρχε πριν την προσβολή του με το πρώτο μνημόνιο και, εν πάση περιπτώσει, την αποκατάσταση των λειτουργιών και της λαϊκής κυριαρχίας. Αν μου επιτρέψεις να κάνω τον προβοκάτορα. Ναι. Σε σημασμένος καθώς είμαι. Λοιπόν, μήπως πάτε να ποινικοποιήσετε την πολιτική μας ζωή? Ναι, γιατί ως γνωστόν οι πολιτικοί, λέει, δεν κρίνονται, πάνε σπίτι τους, ναι, και δια της λαϊκής ψήφου. Πώς το λέγανε παλιά όταν είχαμε τον βασιλιά? Είναι ανεύθυνο πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, συνταγματικά ανεύθυνο, δηλαδή δεν μπορούσε να του προσάψει ευθύνες και άρα να τον καθίσει στο σκαμνί. Έτσι, όπως και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι το επίσης ανεύθυνος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως ο πρόεδρος Δημοκρατίας, όχι μόνο ο τωρινός, αλλά γενικότερα, μας έχει πείσει ότι είναι ανεύθυνος όχι μόνο συνταγματικά, λοιπόν, αλλά και από άλλες απόψεις. Ωστόσο, στην Ελλάδα μεταπολιτεύσεις είχαμε πολλές. Η μεταπολίτευση ξεκινάει πάντα. Τι σημαίνει μεταπολίτευση, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε? Γιατί έχουμε μπλέξει με τη μεταπολίτευση του 2014. Που στην ουσία είναι μια, πώς να το πούμε, δεν είναι μεταπολίτευση, είναι μια μετάβαση νομοποίησης δομών και διαδικασιών που είχε ήδη εφαρμόσει ή εφεύρει ή ξεκινήσει, αρχίσει δηλαδή η Χούντα. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός την εποχή εκείνη, και το λέμε και περισσότερο για τους νέους ανθρώπους που δεν τάζησαν, δεν τα ξέρουν από πρώτο χέρι, δεν δέχτηκε ότι έγινε μεταπολίτευση, δηλαδή ότι επήλθε δημοκρατία στον τόπο. Γι' αυτό και χρειάστηκε να έρθει το Πασόκ, όπου βασικά είχε αυτή την απέτηση, μαζί με την αριστερά, αλλά ο κύριος Όγκος ήταν το Πασόκ, που είχε ακριβώς αυτή την πράγμα, μια πραγματική μεταπολίτευση. Τώρα, τι έκανε το Πασόκ, είναι γνωστό, τη σπάση. Και έτσι λοιπόν το 81 αποτελεί ιστορική στιγμή, μια ιστορική στιγμή όπου ο ελληνικός λαός κατά 60 και τα 100, αν συμπεριλάβεις και τα ποσοστά του Κουκουέ και της αριστεράς, ήθελε μια πραγματική αντιπολίτευση όπου συμπυκνωνόταν στο τρίδημο μεταπολίτευση. Ναι, μεταπολίτευση που συμπυκνωνόταν στο τρίδημο εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία που σημαίνει δημοκρατία και κοινωνική απελευθέρωση με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτό ήταν το όραμα της εποχής εκείνης και μπορώ να πω σε όσους μας ακούνε και είναι νεότεροι και δεν τα έχουν προλάβει, δεν έχουν προλάβει την περίοδο μέχρι το 81 και όλα αυτά, να ξέρετε ότι τότε ο κόσμος, ο λαός μας δηλαδή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι σήμαιναν αυτά τα τρία συνθήματα τα οποία συμπίκνωναν τις προσδοκίες του. Εγώ έζησα εκείνη την εκλογική αναμέτρηση
μέσα στην εκλογική αναμέτρηση, το 81 ήταν η πρώτη μου εκλογική αναμέτρηση που συμμετείχα ενεργά, και επειδή ήμουνα σε ένα από τα κεντρικά προεκλογικά στέκια της Αθήνας, που πέρναγαν χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μπορώ να εγγυηθώ, να υπογράψω ότι ήξεραν πάρα πολύ καλά οι Έλληνες τότε γιατί ψηφίζαν από αυτούς που ψηφίζανε και τι προσδοκούσαν. Τότε δεν φοβόταν κανένας. Μπορεί να υπήρχε πολύ μεγάλο προβοκάρισμα στο περίφημο γνωστό σύνθημα από εκείνη την εποχή, ο Κενάτο το ίδιο συνδικάτο, το οποίο το λάτσαρε παρακαλώ όχι το ΚΚΕ αλλά το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, όχι απλά το αποδεχόταν, όχι απλά ήταν κάτι το οποίο το φώναζε σε κάθε στιγμή και δεν φοβόταν. Φανταστείτε τι έλεγε. Δεν γουστάρω ούτε τους Ευρωπαίους ούτε τους Αμερικανούς, στο ΝΑΤΟ ας πούμε, το οποίο είχε προηγηθεί με μια επιβολή Χούντας, με την καταστροφή της Κύπρου. Αυτά τα πράγματα ήταν κοινή συνείδηση την εποχή εκείνη. Δεν ήταν κάτι. Ήταν παραλίγο δύο ή τρεις φορές να έρθουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία, στρατιωτική αναμέτρηση με την Τουρκία στη δεκαετία του 70, ακριβώς λόγω του ΝΑΤΟ και τη δράση του στην περιοχή. Αυτός ο λαός δεν φοβόταν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση με την ευκολία με την οποία. Βεβαίως πίστευε ότι είχε πολιτικές ηγεσίες δικές του, τέτοιες που πραγματικά σήκωναν ψηλά τον πήχη, να το πούμε έτσι. Και αυτός πάντα ικανός στο να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες των απαιτήσεων, είχε αυτή την θέρμη, αυτή την προσδοκία. Και να επισημάνουμε ότι και ανάμεξη του ΝΑΤΟ στην Χούντα και στην τραγωδία της Κύπρου δεν ήταν μόνο αριστερή η αντίληψη. Ο ίδιος ο Καραμαλής έβγαλε τη χώρα από το Σοβιετικό Σχολείο. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου έπαιρνε και διάβαζε την απογευματινή της εποχής. Η απογευματινή ήταν κάζος μπέλι για εμάς τους πιτσιρικάδες, ας πούμε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όχι μόνο για την πολιτική της ταυτότητα, η οποία ήταν από δεξιά προς ακροδεξιά, αλλά και εκείνη την περίφημη τρίτη σελίδα, ας πούμε, που μονίμως είχε γυμνή. Λοιπόν, είχε μια τσιτσολίνα πάντα εκεί. Όχι γυμνή τότε, απλώς ήταν η μη γυμνή. Της έλειπαν τα περισσότερα, της έλειπαν τα 49 για να έχει 50. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, θυμάμαι από τότε, πριν αποκτήσω τη δική μου πολιτική ταυτότητα, η πολιτική συνείδηση, η πολιτική άποψη, τις γελιογραφίες της εποχής. Πόσες γελιογραφίες είχε αυτή η εφημερίδα συστηματικά ενάντια στο ΝΑΤΟ. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική, ας πούμε, που το χέρι του ΝΑΤΟ είχε πάρει ένα πριόνι και έκοβε την Κύπρο στη μέση, και τότε υπήρχε το χέρι της Σοβιετικής Ένωσης και το είχε πιάσει και το σταμάτησε. Ας πούμε, ήταν μια γελιογραφία, ας πούμε, μου είχε μείνει, γιατί δεν ήξερα ούτε τι είναι η Σοβιετική Ένωση, τι είναι ΝΑΤΟ, δεν ήξερα τίποτα. Το είχα δει και μου έμεινε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν σε μια δεξιότατη εφημερίδα, αλλά ήταν κοινότατη συνείδηση αυτό το πράγμα την εποχή εκείνη. Σήμερα ακούει ΝΑΤΟ και τρέμει ο Έλληνας. Μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, είναι ένας άλλος λαός, μια άλλη ποιότητα κατάσταση. Γι' αυτό και οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει μια προϊστορία εδώ στη μεταπολίτευση με κίνηση πολιτών πάλι. Κινήθηκε η διαδικασία για εσχάτη προδοσία εναντίον των υποτεργατών της Χούντας και των βασανιστών της Χούντας. Νομίζω αυτές ήταν δύο βασικές δίκες που έγιναν. Έτσι, οι βασανιστές, και ήρθε μαζί μας και ο Φώτης ο Μαζαράκης. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με την ιστορία και με τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα και με τα αρχεία, η κυβέρνηση Καραμαλή τότε δεν είχε καμία διάθεση να περάσει από δίκη τους υποτεργάτες και τέλος πάντων όσους ενέχονταν στο πραξικόπημα και στη Χούντα. Όμως κινήθηκε από πολίτες. Τότε μάλιστα θυμάμαι ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Λικουρέζος, αν θυμάμαι καλά. Ο δικηγόρος, γνωστός. Λοιπόν, αυτό εξανάγκασε τη δικαιοσύνη να δράσει, Συμβούλιο Φετών, αν θυμάμαι καλά, από το οποίο συγκροτήθηκε το ειδικό δικαστήριο. Όχι ειδικό δικαστήριο όπως το ξέρουμε, λοιπόν, αλλά ένα δικαστήριο που δίκασε τους υποτεργάτες με πρόεδρο τον Ντεγιάννη, ο οποίος πραγματικά ήταν ιστορική φυσιογνωμία. Ήταν υπόδειγμα δικαστή, το άκουγα πάρα πολλούς νομικούς της εποχής που τον εκθίαζαν. Αργότερα βρήκα τα πρακτικά, τα δικόγραφα όλα σε ηλεκτρονική μορφή, μου τα έδωσε ένας φίλος δημοσιογράφος, και έτσι μ' άρεσε να διαβάζω πολλές από τις μαρτυρίες που κατέδειχναν πολλά πράγματα για την ιστορία του τόπου, όχι τόσο τα προσωπικά, όσο
η εμπλοκή των Αμερικανών. Αποκαλύφθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν βγήκαν μελέτες που θα έπρεπε ή πράγματα από αυτές τις δίκες που θα έπρεπε για να γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα και να αναπαράγονται στην ιστορική βιβλιογραφία. Έγιναν οι δίκες και πάνω που άρχιζε να ξετυλίγεται το κουβάρι και να αρχίζουν μέσα πέρα από τους πρωτεργάτες, δηλαδή αυτούς που κίνησαν τη διαδικασία τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου, άρχισε να αγκαλιάζει, να ανοίγει το πράγμα, η βεντάλια. Εμφανίζεται, νομίζω πρώτα ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή με το στιγμιαίο που αποφάσισε, ή ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος σε εκείνη τη φάση, για να θυμίσουμε έτσι λιγάκι το ιστορικό περιεχόμενο, είχε αποφανθεί ότι το έγκλημα είναι στιγμιαίο και όχι διαρκές. Ναι. Γι' αυτό στο Σύνταγμα του 1975 πλέον υπήρξε ρύθμιση, ρητή, συνταγματική, και όλα τα εγκλήματα κατά του πολιτεύματος τα θεωρεί διαρκή. Ναι. Πράγμα που σημαίνει... Όπως συμπληρώθηκε και από τον ποινικό κώδικα που έβγαλε ο Μαγκάκης, που μάλλον συγγήθηκε ο Μαγκάκης ψηφίστηκε το 1983, αν θυμάμαι καλά. Πολύ σωστά, το 1983, Δημήτρη, ψηφίστηκε. Λοιπόν, για να λύσει λοιπόν αυτό το γόρδιο δεσμό τότε η κυβέρνηση, επειδή είχαμε και σε εκείνη την περίοδο είχαμε την σύγκληση συντακτικής βουλής. Να πούμε στον κόσμο ότι η Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων που ψήφισε το Σύνταγμα του 1975 ουδέποτε υπήρξε αναθεωρητική. Πώς ήταν αναθεωρητική, αφού αναθεωρήσε βασικές διατάξεις που ήταν μη αναθεωρητές. Ακριβώς. Ήταν συντακτική βουλή, διότι ακριβώς κατάργησε όλες τις διατάξεις περί της βασιλευωμένης δημοκρατίας που υπό το ισχύον Σύνταγμα του 1952 δεν αναθεωρούνται. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, πρόκειται για συντακτική βουλή, για μια επαναστατική πράξη δηλαδή και κατά τη νομική ορολογία, η οποία για λόγους σκοπιμότητας τότε ονομάστηκε αναθεωρητική, για να μην θεωρηθεί ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται μια βάθρον ανατροπή ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, πράγμα που υπήρξε και για τη συνέχεια του κράτους. Και για τη συνέχεια. Το βασικό, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει και προς τα πρακτικά κυρίως, γιατί ήταν μια εξέχουσα νομικοπολιτική μάχη την εποχή εκείνη. Όποιος έχει δυνατότητα να βρει τα πρακτικά, νομίζω ότι είναι μνημείο της πολιτικής του τόπου να διαβάσει τα πρακτικά του συντάγματος του 1975, ψήφιση του συντάγματος. Εξαίρετοι συνταγματολόγοι που τοποθετήθηκαν εκεί. Η αντιπολίτευση ήταν ενιαία και μάλιστα είχε ενιαίο εισηγητή τον Δημήτρη Τσάτσο, ο οποίος πραγματικά άφησε εποχή, δηλαδή τουλάχιστον εμένα μου έδωσε και κατάλαβα πράγματα τα οποία τα θεωρούσα ως μαρξιστής λενιστής βεβαίως, ναι. Τα θεωρούσα αποτριτεύοντα μέχρι και κατάλαβα εκεί ότι δεν είναι καθόλου έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι κορυφαίας σημασίας και κατάλαβα γιατί απήχε από όλη αυτή τη διαμάχη αριστερά, δηλαδή για τις αριστεράς. Μου έκανε εντύπωση ότι ακόμη και ο Ηλίας ο Ηλίου, που ήταν εξέχουσα φυσιογνωμία νομικού στη δεκαετία του 60, σήκωσε πολλές μου μάχες για τα ζητήματα του πολιτεύματος. Εκεί πραγματικά ήταν η σκιά του. Όπως ήταν και η σκιά και οι υπόλοιποι ηγέτες. Τους άλλους τους καταλαβαίνω, γιατί δεν σκαμπάζανε από αυτά τα πράγματα, δεν ούτε ποτέ είχαν ασχοληθεί, ούτε μπορούσαν να καταλάβουν τη σημασία τους. Αλλά η μάχη ήταν, οι μεγάλες μάχες ήταν για το συντακτικό και μη χαρακτήρα της Βουλής, το οποίο εξανάγκασε σύσσωμη την αντιπολίτευση να αποχωρήσει από την ψηφοφορία του συντάγματος τελικά. Το δεύτερο ήταν το άρθρο 1, που αφορά τη λαϊκή κυριαρχία, η έννοια λαός, έθνος και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η εγκαθίδρυση της δημοκρατικής αρχής πια. Άτσι, μπράβο. Ξεκάθαρα, μιας αρχής η οποία πρέπει να πούμε ότι έρχεται από τα συντάγματα του αγώνα. Τα πρώτα συντάγματα, δηλαδή του άστρους. Ναι, αυτό. Μέχρι τότε τριζίνας, δεν υπήρξε. Δεν έτσι, υπήρχε. Υπήρχε η δημοκρατική αρχή. Μόνο ως εθνικό, όλες οι εξουσίες, αυτό που γνωρίζει ο κόσμος, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και λειτουργούν και ασκούνται υπέρ του. Μόνο για την ωφέλειά του. Mm-hmm. Ποια είναι η ωφέλειά του? Αυτή η οποία καθορίζεται τουλάχιστον ως μίνιμουμ συνταγματικά. Αυτό το οποίο έχει σημασία να τονίσουμε εδώ πέρα για την περίοδο εκείνη και θα είναι και ένα εφαλτήριο εισαγωγής για τη συζήτηση που θα κάνουμε, είναι το εξής. Τέθηκε τότε από τη μεριά της υπεράσπισης των πραξικοπηματιών ο εξής ισχυρισμός, ο οποίος έχει ένα ενδιαφέρον από νομικής άποψης, ότι κατηγορούμεθα ότι καταλύσαμε ένα πολίτευμα
το οποίο όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Δηλαδή ότι καταλύσαμε τη βασιλευωμένη δημοκρατία, ενώ ήδη τώρα εσείς έχετε εγκαθιδρύσει τη λεγόμενη προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το ζήτημα λοιπόν αντιμετωπίστηκε από την εξής έννοια και είναι κάτι το οποίο είναι πρόκριμα πάντοτε, αυτό το πράγμα δημιουργεί νομολογία. Δεν απαιτείται να καταλύσεις, να εξαφανίσεις ή να αδρανοποιήσεις το σύνολο του δημοκρατικού πολιτεύματος, του υφιστάμενου πολιτεύματος, αλλά αρκεί να καταλύσεις έστω και έναν θεμελιώδη δημοκρατικό του θεσμό. Γι' αυτό ενώ πλέον το πολίτευμα ήταν κοινοβουλευτική δημοκρατία και φάνταζε λιγάκι οξύμορο να καταδικάσεις κάποιους για ένα πολίτευμα το οποίο το καταλύσανε, αλλά πλέον πια δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα, τους δικάσανε και τους καταδικάσανε ακριβώς γιατί καταλύσανε θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς που υπήρχαν τόσο στο Σύνταγμα του 1952 όσο και στο Σύνταγμα του 1975. Όπως η Βουλή. Έτσι, όπως η Βουλή, όπως η λειτουργία της Βουλής. Έτσι, έτσι. Η ύπαρξη, η λειτουργία και ο ρόλος της Βουλής. Λοιπόν, αυτό λοιπόν καταδεικνύει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο ότι η δημοκρατία δεν είναι ανάγκη να καταληθεί στο σύνολό της. Εξάλλου οι ενέργειες της 21ης Απριλίου 1967, στις πρώτες ώρες τους, μιλάμε από καθαρά στενή νομική έννοια, στις πρώτες ώρες εκδήλωσης του πραξικοπήματος, δεν έβαλαν κατά κάποιο θεμελιώδη δημοκρατικού θεσμού. Όχι, ανέστειλαν διατάξεις του συντάγματος. Έτσι. Από την αναστολή και μετά, και μάλιστα με ένα ψευδές, μια ψευδή ανακοίνωση που φορόταν ότι την είχε κάνει ο βασιλιάς, βάσει εξουσίας την οποία ανήκει. Για να λύσει λοιπόν το πρόβλημα αυτό, να θυμηθούμε αυτό και να το κλείσουμε το θέμα, με συντακτική πράξη, αν είναι στιγμιαίο ή διαρκές το έγκλημα. Από τότε ήδη, με συντακτική πράξη, βγήκε ψήφισμα από τη Βουλή, η οποία έγραφε επιλέξει η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε καταλήθη. Δηλαδή τη δημοκρατία δεν μπορείς με κανέναν τρόπο να την καταλύσεις και να είναι νομιμοποιημένος ή και νόμιμος. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι ούτε με νόμο μπορείς να την καταλύσεις. Ακόμη και με, όπως έλεγε και ο κ. Κασιμάτης σε κάποια διάλεξη στις αρχές, ότι ακόμη και το 90% του λαού να πάει να ψηφίσει κατάλυση της δημοκρατίας σε ένα δημοψήφισμα δεν νοείται. Είναι παράνομο το δημοψήφισμα. Ακριβώς. Είναι, δηλαδή, ακριβώς. Σε αυτή την, είναι ορισμένα τα οποία είναι ακατάλληλα πράγματα. Δεν, είναι, δεν μπορεί να αποφασίσει ένας συγκυριακός λαός, δηλαδή μια συγκυριακή πλειοψηφία ενός λαού, για τα βασικά δικαιώματα ενός ολόκληρου έθνους, το οποίο είναι, όπως μου έλεγε έναν εκπληκτικό ορισμό που διάβασα και μου λύσε μου ξεκλείδωσε τη σχέση λαού-έθνους, τον ορισμό ο Δημήτρης ο Τσάτσος, που έλεγε ότι το έθνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λαός στην ιστορική του συνέχεια. Ότι δηλαδή δεν είναι μια στιγμιαία φωτογραφία ενός λαού, αλλά είναι στη ιστορική του συνέχεια και με τον τρόπο που συγκροτείται στην πατρίδα και του. Είναι και είναι και η άποψη και η θέση την οποία υποστηρίζουμε και εμείς σε σχέση με αυτό. Αυτή ότι είναι η δημοκρατική θέση. Λαός και έθνος είναι δύο όροι, ένα περιεχόμενο. Ακριβώς. Έτσι, έθνος είναι το σύνολο του λαού και ως λαός στο Σύνταγμα θεωρείται, μπορεί να θεωρηθεί το εκλογικό σώμα, το οποίο αποφασίζει στο όνομα και για λογαριασμό του έθνους, αλλά αποφασίζει μόνο αυτό. Έτσι. Είναι η παλιά επίκληση των πραξικοπηματιών κάθε φορά ότι ενεργώ για τα συμφέροντα του έθνους. Ναι. Δεν νομιμοποιείται κανείς πέρα από το ίδιο το εκλογικό σώμα να αποφασίζει. Φυσικά. Ακόμα και για όλο το έθνος, που μπορεί ως τέτοιο να νοηθεί, γιατί υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες. Ναι, ναι. Αυτό είναι το έθνος των Ελλήνων, είναι ο Ελληνισμός. Ναι, ναι. Έτσι. Είχε και άλλο εφεύρημα τότε, ναι, ο Άρης Πάγος για του Κόλλια, ότι η Επανάσταση δημιουργεί δίκαιον. Έτσι. Ναι, ναι. Επανάσταση που επικράτησε δημιουργεί δίκαιο μόνο που το πραξικόπημα δεν ήταν επανάσταση. Αυτή ήταν η διαφορά, ήταν πραξικόπημα. Και το απάντησε πολύ ωραία, εκτός από τους νομικούς που τότε απαντήσανε κατά τη διάρκεια της Χούντας, το απάντησε και πολύ καλά, αν και δεν το συμπαθώ προσωπικά, ο Χονδροκούκης. Ο Χονδροκούκης στην εποχή εκείνη, ο στρατιωτικός ήταν, έγραψε πότε είναι επανάσταση, πότε κινείται ο στρατός
όταν κινείται ο στρατός, πότε είναι επανάσταση και πότε είναι πραξικόπημα. Και λέει ότι η βασική διαφορά είναι όταν δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, με την κίνηση του στρατού, όπως για παράδειγμα ήταν το 1909, εάν τα δικαιώματα του λαού και οι δυνατότητές του αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Ακριβώς. Αν μειώθηκαν, είναι πραξικόπημα, αν αυξήθηκαν, είναι επανάσταση. Με την έννοια την κοινωνικοπολιτική, έτσι δεν το βάζε νομικά το πράγμα. Η διαφορά της επανάστασης είναι ότι ξεκινάει απαντώντας, από τα κάτω. Έτσι, μπράβο, απαντώντας στο εφεύρημα αυτό της Χούντας, που έλεγε ότι είμαστε επανάσταση και ως επανάστασης δημιουργούμε δίκαιο. Λοιπόν, και απαντούσαν οι στρατιωτικοί με τον τρόπο τους, λέγοντας ότι, κοίταξε να δεις, εάν ήσουν επανάσταση, θα έκανες ό,τι το έκανε ο στρατιωτικός σύνδεσμος του 9 και θα το έκανες υπέρ του λαού. Θα του δίνεις δικαιώματα, θα του δίνεις δυνατότητες να αυτοκυβερνηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είχε πριν. Στην προηγούμενη φάση. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε μόνο ότι δικαστικά το ζήτημα της μεταπολίτευσης έχει τεθεί πολλές φορές στην ελληνική ιστορία, γιατί είχαν πολλές μεταπολιτεύσεις. Με την έννοια δηλαδή της ριζικής αλλαγής των πολιτιακών δομών του ελληνικού κράτους. Αλλά δικαστικά ξεκινάει η ιστορία, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, αν κάνω λάθος, ιστορικά. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση, είναι με δικαστικές διώξεις πλέον, είναι οι δίκες που έγιναν το 1920 εναντίον του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων για σχάτη προδοσία, διότι είναι άλλο το περιεχόμενο που είχε ο όρος εσχάτη προδοσία τότε, ναι, το ξέρω, ναι, με το περιεχόμενο που έχει σήμερα, ναι, όχι απλά λέω, και δεν θα πρέπει να συγχαίρεται, είναι ιστορικός, έχει μια φόρτιση περισσότερο ιστορική. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, εκεί ήταν πιο άμεσο το πράγμα, ήταν η παράδοση της Μακεδονίας, μια και έχουμε και το ζήτημα των ημερών. Παραδόθηκε η Μακεδονία στους Γερμανοβουλγάρους, δίνοντας, διατάσσοντας ο Κωνσταντίνος της εποχής, ο παππούς του Κουκού. Ναι, 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 ναι. Ο, πώς λένε, ο Κοκοπάπους. Λοιπόν, είχε παραδώσει την Μακεδονία στους Βουλγάρους, διατάσσοντας το Δούσμανι και το Μεταξά να παραδώσουν τα στενά του Αξιού, που και σήμερα, και για τα οποία και σήμερα σφάζονται παλικάρια, έτσι, και στις Σέρες το Ρούπελ, το οχυρό Ρούπελ. Λοιπόν, δυστυχώς εκείνη την εποχή, λόγω παρέμβασης, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκαν και οι δύο, και μάλιστα εις θάνατον, διότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών που είχε αναλάβει, έχω όλη την αναφορά με βάση την οποία έγινε τελικά η δίκη, ήταν εξαίρετη η δουλειά που έκανε, αποτελεί ιστορικό μνημείο. Υπήρχαν εισαγγελείς, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, που έχουν γράψει ιστορία, δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, έχουν ξεχνιάσει πλευρές που συνήθως στην ιστορία τις παραβλέπεις, γιατί βλέπεις τα πολύ χοντρά πράγματα. Λοιπόν, εκεί εξηγεί πώς έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων κτλ. Και γιατί το να υπακούς σε τέτοιες συνθήκες προς το συμφέρον μεγάλων δυνάμεων ή αλότριων δυνάμεων αποτελεί εσχάτη προδοσία, και επειδή ήταν πόλεμος, επιφέρει τη θανατική ποινή. Δυστυχώς, με παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, τόσο τον κεντρικό, του κεντρικού άξονα των αυτοκρατοριών του κεντρικού, όπως και των Εγγλέζων, δεν εκτελέστηκαν αυτοί οι στρατηγοί, με αποτέλεσμα βεβαίως να επαναληφθεί το ίδιο με τους Γερμανούς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σωστά, όταν εισβάλανε ξανά από τα στενά του Αξιού, που ο κύριος Τσολάκογλου είχε επιτρέψει να είναι αφύλακτα για να περάσουν οι Γερμανοί, και να μην τολμήσει κανένας να πει ότι είχε ιτηθεί ο ελληνικός στρατός τότε και φρόντισε ο Τσολάκογλου για την υγεία των Ελλήνων στρατευμένων. Λοιπόν, άφησε το χειρό Μπέλες, να το πούμε έτσι, ανοιχτό στα στενά του Αξιού για να περάσουν οι Ναζί. Και αυτό το πράγμα ήταν προκαθορισμένο, καλά κάνανε. Δυστυχώς όμως, οι δίκες που έγιναν των δοσιλόγων τότε, επειδή δεν κάλεσαν διπλωμάτες, στρατιωτικούς και οποιονδήποτε άλλο μάρτυρα είχαν εμπλακεί στην αντίσταση, καλέσανε μόνο όσους δεν είχαν εμπλακεί στην αντίσταση. Οι τότε δίκες των δοσιλόγων, δεν δόθηκε ποτέ αυτή η πλευρά, αυτή η διάσταση, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκαν για εσχάτη. Και δυστυχώς έχουμε σήμερα ιστορικούς οι οποίοι παπαγαλίζουν
το γεγονός ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να τον είχαν αθωώσει, θα μπορούσαν να τον είχαν αθωώσει το Τσολάκογλου, διότι ρε παιδί μου, τι έκανε ο άνθρωπος, είχε ιτηθεί ο ελληνικός στρατός και προσπαθούσε να διασώσει ό,τι μπορούσε να διασώσει. Σήμερα έχουμε, είναι για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία αυτού του τόπου, η επιχειρούμενη μεταπολίτευση που, μάλλον η ανάγκη της μεταπολίτευσης που έχουμε σήμερα. Δεν είναι προϊόν ανοιχτής επέμβασης στρατού, ούτε πολέμου και πώς να το πούμε, πολεμικής καταστροφής ή τραγωδίας, όπως είχαμε τις προηγούμενες περιπτώσεις. Μιλάμε για ουσιαστική κατάληψη του κράτους, έχοντας σε ειρηνική περίοδο, χωρίς ανοιχτή επέμβαση στρατού, με τυπική λειτουργία των εκλογών, χωρίς αντίκρισμα βέβαια, γιατί παρήχθη μια βουλή η οποία είναι άβουλη, αλλά είναι, δεν ξέρω, όσο και να το έχω ψάξει, δεν έχω δει ανάλογα περιστατικά. Ανάλογα περιστατικά υπάρχουν μόνο σε χώρες οι οποίες μόνες τους θέτουν υπό αμφιβολία την ισχύ τους, χώρες οι οποίες το πολιτικό τους προσωπικό είναι φοβικό, υπηρετεί συνειδητά ή ασυνείδητα τα οποιαδήποτε συμφέροντα πλην του ελληνικού λαού, διότι έτσι μπορεί να τα αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Έχουμε περιπτώσεις μόνο οι οποίες μόνο με πολεμική ισχύ πλέον, ναι, μπορεί κάποιος να επιβληθεί σε μια χώρα, οπότε αυτή να καταλύσει το πολίτευμά της, να καταληθεί το πολίτευμά της, να αδρανοποιηθεί ή και να αλλοιωθεί. Μπαίνοντας λοιπόν σιγά σιγά στο ζήτημα της ημέρας, να εξηγήσουμε ότι αυτού του είδους η μεταπολίτευση η οποία χρειάζεται ο τόπος δεν είναι τόσο με την έννοια της μεταπολίτευσης, δεν θέλουμε να αλλάξει το πολίτευμα, θέλουμε να λειτουργήσει το υφιστάμενο πολίτευμα. Άρα μιλάμε για αποκατάσταση της λειτουργίας του πολιτεύματος. Και αυτό τον όρο και περιεχόμενο έχουν τέτοιου είδους προσπάθειες από όλους. Η ζωή, η κατάσταση, η πραγματικότητα την οποία βιώνει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι δεν είναι το αποτέλεσμα μιας κακής ή ανίκανης δημοκρατίας, αλλά ακριβώς είναι το αποτέλεσμα της αδρανοποίησης της δημοκρατίας. Και όταν λέμε της αδρανοποίησης της δημοκρατίας, δεν λέμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από τη δημοκρατία αυτή όπως ορίζεται με το ισχύον σύνταγμα του 1975. Δεν κάνουμε δηλαδή μια αφηρημένη ή αόριστη αναφορά στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν είναι το δέον, το τι θα ήθελα εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε ως περιεχόμενο να έχει η δημοκρατία, αλλά μιλάμε για το ίδιο το θετικό δίκαιο, αυτό το οποίο θα έπρεπε να ισχύει αλλά δεν ισχύει. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, πάμε στο τώρα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα υποβάλαμε στον Άριο Πάγο το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, στο οποίο ήδη από τώρα λέμε ότι κάνουμε κάλεσμα σε όλες τις δημοκρατικές, πατριωτικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις να συμπαραταχθούν με αυτό το εγχείρημα και με αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ήδη στην προετοιμασία αυτής της κίνησης. Και βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Βεβαίως. Έτσι, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο, όλο τον ελληνικό λαό. Υποβάλαμε λοιπόν μήνυση έγκληση, παύλα, συνηγορία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Με τον τίτλο θέλουμε να σηματοδοτήσουμε το εξής. Θα αναφερθούμε και στο περιεχόμενο. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε το ότι ξεκινάμε μία προσπάθεια που ο κύριος στόχος, η κύρια στόχευση δεν είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως κρίνει, όπως θα κρίνουν τα δικαιοδοτικά όργανα, μόνο οι προτέτοι της κατάστασης την οποία έχουν φέρει τη χώρα αυτή τη στιγμή, και θα το εξηγήσουμε, αλλά το πρώτο μέλημά μας είναι να αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοκρατίας, να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας,
να μπορέσουμε να διώξουμε τους τοκογλύφους και τους δανειστές από τη χώρα και να χαράξουμε μία πορεία τέτοια που θα αποφασίσει το σύνολο του ελληνικού λαού με συναπόφασή του αλλά και με συνευθύνη του. Γιατί η δημοκρατία μας θέλει όλους συνυπεύθυνους, όχι με λευκές επιταγές και εντολές. Σωστό. Πριν πας στη συνέχεια του ζητήματος, καταρχάς εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη η κίνηση. Ήρθε η συγκυρία έτσι. Είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή, αν και δεν το συμμερίζονται πολύ. Παρ' όλα αυτά, η δική μου εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα της Μακεδονίας δεν είναι απλά παρά το κερασάκι σαν τη γη μιας κατάστασης όπου οδηγεί πλέον τη χώρα, αφού τη λαιλάτισαν κυριολεκτικά δημοσιονομικά, τσάκισαν την εργασία στην Ελλάδα και αφού εκποίησαν ό,τι έχει και δεν έχει το ελληνικό κράτος με την έννοια της περιουσίας, κινητής, ακίνητης, οτιδήποτε, μπαίνουμε πλέον ευθέως στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, στην εθνική επικράτεια. Η ίδια η επικράτεια αποεθνικοποιείται. Γίνεται γεωγραφικός προσδιορισμός και με διάφορα τέτοια τερτύπια πάνε να εξουδετερώσουν τη βασική αναφορά της συγκρότησης ενός κράτους, δηλαδή τα σύνορά του, τη δυνατότητά του να υφίσταται ως αυτόνομη μονάδα στο διεθνές δίκαιο, τέλος πάντων στην κοινωνία. Όπως την ξέραμε από χώρα, λοιπόν, να γίνουμε χώρος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η κίνηση αυτή, διότι με αυτή την κίνηση ανερείς ή ιονεί, αν θέλουμε, πολιτικά. Έχουμε τη δυνατότητα να αναιρέσουμε οποιαδήποτε δέσμευση, υπόγεια, κάτω το τραπέζι ή επάνω από το τραπέζι. De jure έχουν αποδεχτεί οι όποιοι κυβερνώντες σε αυτή την ιστορία ή όποια απόφαση και να πάρει το κοινοβούλιο, το υφιστάμενο κοινοβούλιο με τους όρους που έχει λειτουργήσει. Και με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι είναι μια πολύ άμεση κίνηση η οποία, εάν και με την προϋπόθεση, και γιατί όχι άλλωστε, ότι η δικαιοσύνη κάνει την δουλειά της, γιατί αυτό την εγκαλούμε να κάνει τη δουλειά, μάλλον την καλούμε, όχι δεν την εγκαλούμε, να κάνει τη δουλειά της, αυτόματα τίθεται ζήτημα για, πώς να το πούμε, νιώθουν πολύ άβολα πολλοί που θα θέλανε πάρα πολύ ή έχουν βάλει ή θα θέλανε να βάλουν υπογραφές, και από εδώ όχι μόνο για τις υπογραφές που έχουν βάλει αλλά και τις υπογραφές που θέλουν να βάλουν ή που, αν θέλεις, πιέζονται. Τέλος πάντων, το λέμε πολύ ελαφρά. Θα έλεγα στριμώχνονται. Ναι, ή έχουν πάρει εντολή. Ή έχουν πάρει εντολή να βάλουν. Το ότι κινείται αυτό το πράγμα, ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα, να το πούμε έτσι, δικαστική εκκρεμότητα εννοώ, και προχωράει, θα κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή σε πάρα πολλούς. Και τουλάχιστον το ελπίζουμε. Αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Και ήθελα να πω τώρα, και στους δυο σας ισχύει αυτό. Ωραία, σε τι διαφέρει αυτό που κάναμε εμείς τώρα με οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί ως μήνυση για εσχάτη προδοσία, διότι εγώ από ό,τι θυμάμαι από το 2010 και μετά λοιπόν έκανε μήνυση επί εσχάτη προδοσία. Όσα σκεπτικά έχω διαβάσει με κάνουν και γελάω, δηλαδή φαντάζομαι τους δικαστές, αν εμένα με κάνουν και γελάω, φαντάζομαι ότι τους δικαστές πρέπει να τους κάνουν να ξεκαρδίζονται, ας πούμε, η ιστορία. Λοιπόν, σε τι διαφέρουμε, γιατί αυτό δημιούργησε και ένα κακό προηγούμενο, έτσι δεν είναι? Οι δικαστές να αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου κινήσεις σαν να είναι με ελαφρότητα. Ναι. Ή γραφικά. Ναι. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το διαφορετικό που έχει αυτή η μήνυση? Πέρα από το γεγονός ότι, και οφείλουμε να το πούμε γιατί έχουν ακουστεί πολλά, είναι η πρώτη μήνυση που γίνεται, κατατίθεται από πολιτικό σχηματισμό, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, όχι μόνο σε αυτή την περίοδο, αλλά και ιστορικά. Εγώ δεν ξέρω κανένα ιστορικό προηγούμενο, εκτός και αν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μπορεί να ακούστηκαν πολλά τα προηγούμενα χρόνια από διάφορους περίεργους και μη περίεργους τύπους επικεφαλής σχημάτων κτλ. Αλλά τέτοια μήνυση δεν έχει κατατεθεί από κανέναν. Γιατί βεβαίως
κακά τα ψέματα, αυτοί που είπαν θα κάνανε μήνυση και δεν κάνανε, ή είπαν ότι κάνανε μήνυση αλλά δεν έχουν κάνει, είναι πολύ απλό. Υπολογίζανε στην κρατική επιδότηση ή στο πλασάρισμα μιας βουλευτικής ιδιότητας και δεν ρισκάρουν να κάνουν τέτοια κίνηση και μετά να μην πάρει το, να μην στάξουν το χρήμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβληματάκια. Αυτά τα προβληματάκια λίγο πολύ τα έχουμε λυμένα. Έχουμε τους χορηγούς πλουσιοπάροχα που μας παρέχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουμε και να προχωράμε, και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα αυτού του τύπου. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό μια καινούργια. Τι άλλο καινούριο? Ωραία, λοιπόν. Να πούμε πριν, συγγνώμη, ναι, ναι. Εγώ πάλι. Να πούμε ότι το ΕΠΑΜ προσκαλεί σε ημερίδα με θέματα μνημόνια, εγκαθιδίσαμε αδρινοποίηση της δημοκρατίας. Πρόκειται για, για μια ημερίδα την Κυριακή στις 11 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην αίθουσα Καλλιρόη, όπου αναλύεται η μήνυση, να το πούμε έτσι χοντρά, η κίνηση αυτή. Και συναφή ζητήματα. Ναι, ναι, ναι. Και οτιδήποτε την αφορά, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε νομικό επίπεδο. Όποιος δηλαδή θέλει, θα έρθει να ακούσει, και ξέρω ότι θα έρθει πολλοί κόσμος, ήδη ενδιαφέρεται πάρα πολλοί κόσμος ήδη. Πάρα πολύ. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το ένστικτο του κόσμου, σε σχέση με το ότι από το 2010 κάτι δεν πάει καλά πέρα από τα συνηθισμένα, και συνήθως το ένστικτο του κόσμου βγαίνει αληθινό. Σε αυτό, έτσι, ναι. Το προσυπογράφω. Ναι, δεν είναι λαϊκισμός. Όχι, μπορεί να μου τον πιάνεις ξεκάθαρα, το μεμονωμένο Έλληνα. Μπορεί να τον πιάνεις και λες τη μαλάκο πίτουρας. Είναι αυτό, όπως λένε, πιτσιρικάδας, και μου αρέσει πολύ αυτό ο όρος. Αλλά συλλογικά, όταν βρίσκεται όλοι μαζί, αποκτά ένα μαγικό κριτήριο, ναι, το οποίο είναι, ναι, κατά κανόνα ανάγνωστο. Έλα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι αφορά αυτή η μήνυση. Η συνηγορία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όσο πιο απλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι, να το εμπεδώσουμε και να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να το παρακολουθούμε. Διότι το ότι κατατέθηκε αυτή η μήνυση από ένα πολιτικό κόμμα, από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, στοχεύει και σε αυτό, στο ότι κάνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα. Δεν είναι δηλαδή μία απλή μηνυτήρια αναφορά ή μία μήνυση στην οποία εμείς και όσοι συμπαραταχθούν πίσω από αυτό, δίπλα σε αυτό το εγχείρημα, νύπτουμε τα σχήρας μας, αλλά θέτουμε τους εαυτούς μας σε μια κατάσταση στην οποία οφείλουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ευδοκίμησή της. Και θα μου πείτε ποια είναι η ευδοκίμησή της. Να ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά και απλά. Τι αναφέρει, τι καταγγέλει αυτή η μήνυση ως εσχατοπροδοτικές πράξεις? Θα παρακαλούσα να ξεχάσουμε καταρχάς τον όρο, το περιεχόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένας όρος ο οποίος έρχεται απλώς να χαρακτηρίσει. Να πάμε στην ουσία του πράγματος. Η εσχάτη προδοσία αφορά παραβιάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος, όλων των θεμελιωδών θεσμών του, όπως αυτοί καταγράφονται στο Σύνταγμα. Αυτό αφορά τον οποιοδήποτε τρίτο, αλλά αφορά και κυρίως τα ίδια τα κρατικά όργανα. Διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ότι λόγω της ισχύως που έχουν οι τρεις εξουσίες, οι τρεις λειτουργίες όπως τις ξέρουμε, δηλαδή η Βουλή, η Κυβέρνηση και τα δικαστήρια, πιο κοντά στα κέντρα εξουσιών, με σφετερισμό των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή είτε ενεργώντας με βάση πραγματικές ιδιότητες που έχουν, αλλά χωρίς να ενεργούν συγχρόνως νόμιμα, μπορούν να παραβιάσουν ένα θεμελιώδη δημοκρατικό θεσμό, είτε με το να παραχωρήσει η μία εξουσία στην άλλη αποκλειστικές δικές της αρμοδιότητες. Η μήνυση λοιπόν αφορά τρία πράγματα. Απλά, τον τρόπο με τον οποίο εγκαθιδρύθηκαν τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις, το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 και το γεγονός
του ότι από το τρίτο μνημόνιο και μετά, ξεκάθαρα πια, ίσχυε και στο πρώτο και στο δεύτερο, η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετήσει εάν δεν έχει την συγκατάθεση, όχι τη γνώμη, όχι τη σύμφωνη γνώμη, εάν δεν έχει τη συγκατάθεση του κουαρτέτου. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω κουαρτέτο και όχι θεσμούς, γιατί θεσμοί δεν είναι. Αν δεν τους επιτρέπουν δηλαδή με δύο λόγια. Αν δεν τους επιτρέπει, αν δεν τους επιτρέπει το σχέδιο, το νομοσχέδιο που κατεβαίνει κάθε φορά από έναν υπουργό, η διαφορά του όρου νομοσχέδιου και νόμου που κατεβαίνει, σχέδιο νόμου, έγκυται στο ότι νομοσχέδιο κατεβάζει η κυβέρνηση, σχέδια νόμου μπορεί να κατεβάσει οποιοσδήποτε βουλευτής. Το νομοσχέδιο λοιπόν, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, θα πρέπει να την χάνει πρώτα της έγκρισης των δάνειστων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από τα μνημόνια, γιατί τα μνημόνια είναι αυτά και οι δανειακές συμβάσεις είναι αυτά καταρχάς που έχουν φέρει τη χώρα στην κατάσταση στην οποία βιώνει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή και δεν χρειάζεται από εμένα να την αναλύσω ή να πούμε κάτι περισσότερο. Τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις είναι και θεωρούνται τόσο κατά την ελληνική συνταγματική τάξη όσο και κατά το διεθνές δίκαιο διεθνείς συμφωνίες. Πώς ορίζεται μια διεθνή συμφωνία? Πρώτα απ' όλα από τα υποκείμενα τα οποία μετέρχονται αυτήν, τους συμβαλόμενους. Όταν λοιπόν έχεις μια συμφωνία είτε μεταξύ κρατών, κράτος από τη μία, κράτη από την άλλη, είτε έχεις κράτος, κράτη και διεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία κατά την έννοια που δίνει το διεθνές δίκαιο. Τι προβλέπει λοιπόν το δικό μας ελληνικό σύνταγμα? Το δικό μας σύνταγμα προβλέπει ότι για να τεθεί σε εφαρμογή και σε ισχύ στο εσωτερικό δίκαιο μία διεθνή συμφωνία, πρώτα συνομολογείται είτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε από τα μέλη της κυβέρνησης. Τι σημαίνει συνομολογείται? Σημαίνει ότι πάντοτε έχει έγγραφη μορφή, βεβαιώνεται το περιεχόμενό της και οι συμβαλόμενοι το υπογράφουν. Αυτό λοιπόν το κείμενο μετά έρχεται αυτούσιο να περάσει στη Βουλή, με την έννοια ότι είτε η Βουλή θα το ενσωματώσει σε νόμο, θα το κυρώσει με νόμο, είτε θα το απορρίψει αυτούσιο. Σε μια διεθνή συμφωνία δεν μπορείς να υιοθετήσεις εν μέρη πράγματα. Είτε την υιοθετείς ολόκληρη είτε να απορρίπτεις. Αυτό λοιπόν το οποίο εδώ παρουσιάζουμε και θέλω να γίνει πλήρως αντιληπτό είναι ότι τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν κυρωθεί με νόμο της Βουλής. Το επαναλαμβάνουμε να γίνει κατανοητό. Δεν έχουν κυρωθεί με νόμο της Βουλής. Αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει και ονομάζουμε ως μνημονιακούς νόμους, ως νόμους που υιοθετήσανε τα μνημόνια, οι νόμοι αυτοί έχουν υιοθετήσει ανυπόγραφα σχέδια από τους αντισυμβαλόμενους, δηλαδή τίποτα. Για τη δικαιική τάξη, τη συνταγματική τάξη, αυτό είναι τίποτα. Είναι non-paper. Έχουν λοιπόν ενσωματώσει οι νόμοι στο κείμενό τους ανυπόγραφα κείμενα, σχέδια, τα οποία οι ίδιοι νόμοι τα ονομάζουν στο πρώτο μνημόνιο πρόγραμμα, στο δεύτερο μνημόνιο και στο τρίτο σχέδια, και δίνουν την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να πάει να υπογράψει τα πραγματικά μνημόνια, τις πραγματικές δανειακές συμβάσεις, τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους και επικαιροποιήσεις τους, να αλλάζει δηλαδή το περιεχόμενο, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αυτός απαραίτητο, δηλαδή να φτιάξει κι άλλα μνημόνια και άλλες συμφωνίες, τα οποία ισχύουν αυτομάτως από την υπογραφή των συμβαλόμενων, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, της Τρόικας στο πρώτο μνημόνιο, του κουαρτέτου στο πρώτο και στο δεύτερο της Τρόικας, του κουαρτέτου στο τέταρτο. Πρόκειται λοιπόν για μία απάτη, μία εξαπάτηση
και του ελληνικού λαού μέχρι τώρα, και ίσως δεν θα πω ότι μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το αποκλείσω, και εξαπάτησης ενός μεγάλου μέρους των βουλευτών όλης της περίοδου, από το 2010 μέχρι το 2018, σήμερα μέχρι το 2015 που ψηφίστηκαν αυτά, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή υιοθετήθηκαν τα μνημόνια. Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει ξεκάθαρο. Η Βουλή ψηφίζει, υιοθετεί στον νόμο σχέδια ανυπόγραφα μνημονίων και δανειακών συμβάσεων και ο Υπουργός πάει μετά και υπογράφει τα πραγματικά, τα οποία προφανέστατα και θα έχουν διαφορές από τα σχέδια. Τι σημαίνει αυτή η παράβαση και γιατί θεωρείται πράξη εσχάτης προδοσίας? Καταρχάς, γιατί προβλέπεται τυπικά στον ίδιο τον ποινικό νόμο. Δεν είναι μια καινοφανή θεώρηση η οποία κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ότι χρειάζεται μια ερμηνεία, σαφώς και χρειάζεται. Αλλά είναι ξεκάθαρη. Γιατί? Γιατί η υιοθέτηση της Διεθνούς Συμφωνίας με νόμο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής. Τέτοια αρμοδιότητα που δεν μπορεί να δώσει στον Υπουργό ούτε με εξουσιοδότηση. Η Βουλή δηλαδή στο σύνολό της θα πρέπει να υιοθετήσει ή να απορρίψει τη Διεθνή Συμφωνία που της φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση για να την ψηφίσει ή όχι, η ίδια, όχι με εξουσιοδότηση. Το πρώτο ερώτημα το οποίο αναφύεται και εύλογα από πολλούς από εσάς που μας ακούτε είναι μα καλά, πρόκειται για μια απλή τυπική παράβαση? Δηλαδή το ότι δεν κύρωσε η Βουλή την ίδια την δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο, μνημόνια και δανειακές συμβάσεις, και έδωσε την εντολή στον Υπουργό, είναι μια παράβαση η οποία ναι την καταλαβαίνουμε όπως μας τη λες, αλλά μένει μόνο στο τυπικό μέρος? Όχι, δεν είναι απλώς μόνο μια τυπική παράβαση, και όταν μιλάμε για συνταγματικές επιταγές δεν μπορούμε να μιλάμε σε καμιά περίπτωση για τυπικότητες ή για πράγματα τα οποία το Σύνταγμα επιτρέπει να τα παραβιάζεις ή δεν επιτρέπει να τα παραβιάζεις. Το Σύνταγμα διατάσσει. Δεν είναι ένας νόμος, είναι ο υπέρτατος θεμελιώδης νόμος της χώρας και δεν εύχεται. Διατάζει όλους, όλα τα όργανα και κυρίως τα όργανα τα οποία λαμβάνουν εξουσίες μέσω αυτής της διαδικασίας. Γιατί λοιπόν είναι κάτι ουσιαστικότερο, βαθύτερο και δημιουργείται μείζον πρόβλημα? Γιατί η Βουλή ως νομοθετικό όργανο, ως μοναδικό νομοθετικό όργανο, με την έννοια ότι αυτή μπορεί και νομοθετεί πρωτότυπα, ακόμα δηλαδή και τα υπουργικά και τις υπουργικές αποφάσεις ή τα προεδρικά διατάγματα, όπως τα ξέρετε, για να τα βγάλει ο αρμόδιος υπουργός, πατάει σε έναν ήδη ψηφισμένο νόμο από τη Βουλή που του αφήνει να καθορίσει τις λεπτομέρειες. Ο νόμος έχει ρυθμίσει το ζήτημα, αλλά για να μην ασχολείται με λεπτομέρειες δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να καθορίσει την εφαρμογή του νόμου μέσα από την υλοποίηση των λεπτομεριών, τα οποία, προσέξτε, τα ζητήματα τα έχει τουλάχιστον αναφέρει αριθμητικά στον νόμο. Έτσι, αυτό είναι το λεγόμενο ορισμένο της εξουσιοδότησης. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Νομοθετική εξουσιοδότηση για να βγάλει τα προεδρικά διατάγματα, Γιάννη, και τις υπουργικές αποφάσεις. Έτσι. Δεν υπάρχουν δηλαδή προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που να μην βασίζονται σε προηγούμενο νόμο. Άλλο ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αν υπάρχουν τέτοια, είναι αυθαίρετα. Είναι ένα έκτακτο κράτος. Είναι ένα κράτος που παραβιάζει το πολίτευμά του. Δεν μπορεί ο υπουργός να βγάζει υπουργικές αποφάσεις εάν δεν πατάει σε ένα προηγούμενο νόμο που του δίνει αφενός αυτή τη δυνατότητα. Αφετέρου αυτός κινείται μέσα στα όρια της δυνατότητας που με σαφήνεια του καθορίζει ο νόμος. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Επί της ουσίας με την εξουσιοδότηση, με τους νόμους οι οποίοι βοήθησαν στην εγκαθίδρυση, περνάει η Βουλή την νομοθετική της αρμοδιότητα στην εκτελεστική εξουσία, στον Υπουργό Οικονομικών. Και επειδή, όπως όλοι σας και όλοι μας γνωρίζουμε, τα ζητήματα των μνημονίων καλύπτουν το 90%
των ρυθμίσεων από το 2010 μέχρι το 2018, καταλαβαίνετε ότι με αυτό τον τρόπο πέρασε το σύνολο της νομοθετικής αρμοδιότητας της Βουλής σε ένα και μοναδικό πρόσωπο, στον Υπουργό Οικονομικών ή στον Πρωθυπουργό, που μπορεί να υπογράφει από κοινού τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, εσύ, ό,τι άλλο και να πας να νομοθετήσεις, εφόσον δέχεσαι ότι αυτή η συμφωνία έχει διεθνή ισχύ και υπερισχύει του κοινού δικαίου, όχι όμως και του συντάγματος, αυτομάτως έχεις μεταφέρει όλη την νομοθετική αρμοδιότητα της Βουλής στον Υπουργό. Με μια κουβέντα, τη Βουλή την έκλεισες. Η Βουλή απλώς λειτουργεί ως θέατρο. Και βέβαια αυτό ολοκληρώνεται και κακής ποιότητας. Τα κανονικά θέατρα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φυσικά. Έτσι, για και να πάμε. Και τα λαντούχου ηθοποιού να πάμε να τα παρακολουθήσουν. Συγχρόνως δε με το ότι και τους λεγόμενους εφαρμοστικούς νόμους, την κοινή σου νομοθεσία, ακριβώς υπό το πρόσχημα ότι αυτά τα πράγματα με τους κοινούς νόμους ψηφίζονται γιατί έχεις υπογράψει τα μνημόνια, έχεις υιοθετήσει τα μνημόνια, άρα οι νόμοι υλοποιούν επιταγές των μνημονίων, γίνεται μία συνεχής εξαπάτηση και σου λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε διαφορετικούς νόμους, διότι με αυτούς τους νόμους υλοποιούμε τα μνημονιακά μέτρα. Με το τρίτο δε μνημόνιο, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία και κανένας κίνδυνος να πάει η Ελληνική Βουλή να εκφύγει έστω των ορίων, de facto πια τα νομοσχέδια που κατεβάζεις θα τα εγκρίνω και εγώ ως κουαρτέτο. Άρα έχεις μια Βουλή η οποία έχει παραδώσει κυριολεκτικά την νομοθετική της αρμοδιότητα σε ανέλεκτα ξένα κέντρα εξουσίας. Αυτή είναι η πράξη. Το αστείο είναι ότι υπάρχει ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, αυτό το που λες, ας πούμε, το ότι εγκρίνω στα 1862 κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης μετά την έξωση του Όθωνα, Εθνοσύμβουλος ήταν και ο πρίτανης συνταγματικού δικαίου, ο καθηγητής Σαρύπολος, ο Νιγιώτα Σαρύπολος. Λοιπόν, ήταν Εθνοσύμβουλος λοιπόν. Και επειδή υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο ποιος θα έρθει ως μονάρχης στην Ελλάδα στη θέση του Όθωνα, υπήρχαν τριβές ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, στην προστασία όπως το λέγανε τότε, με πιπ κεφαλαίο, σε κάποια στιγμή, με αφορμή το βιασμό μιας Γαλλίδας ντανσέζ, Ρουμάνας ήτανε, λοιπόν, από μια ομάδα στρατιωτών Ελλήνων και υπαξιωματικών στο τότε Φαλιρικό Δέλτα, όπου υπήρχαν γινόντουσαν αυτά τα καμπαρέ της εποχής, την αρπάξαν, τη βιάσαν ομαδικά και την παρατήσανε οι μηθανοί, και τη βρήκε η Εθνοφυλακή, διότι είχε καταργηθεί η χωροφυλακή καθότι επανάσταση, και υπήρχε η Εθνοφυλακή που και τη βρήκανε λοιπόν, και στέλνει στην Εθνοσυνέλευση ο Γάλλος πρέσβης διαμαρτυρόμενος ότι τι πράγματα είναι αυτά για έναν πολίτη του δικού τους κράτους. Με αφορμή αυτή τη διαμαρτυρία που στάλθηκε στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, στάλθηκε και μια ακόμη διαμαρτυρία του Άγγλου πρέσβη, Σκάρλετ το όνομα, ο οποίος φώνας διαμαρτυρότανε πάλι με αφορμή το ίδιο επεισόδιο, αλλά αυτός προχωρούσε και ένα βήμα παραπέρα και έλεγε πως τολμάτε να απορρίπτετε υποψηφιότητες μοναρχών που έχουμε ενεκρίνει εμείς οι μεγάλες δυνάμεις. Και σηκώνεται μετά από αυτό σηκώθηκαν διάφοροι γνωστοί για την εθελοδουλία τους, καθότι το χρυσίον, όπως λένε οι εφημερίδες εποχής, των πρέσβεων κουδούνιζε στις τσέπες τους, λοιπόν, και έλεγε είδατε τι κάναμε και αυτό και οι μεγάλες δυνάμεις και όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι που πήρε το λόγο ο Σαρύπολος. Σηκώνεται πάνω ο Σαρύπολος, συντηρητικότατος πολιτικά, δεν ήταν δημοκρατικός ο άνθρωπος, μην τρελαθούμε δηλαδή, αλλά επειδή ήταν έντιμος ως προς το αυτό το άθλημα που ασκούσε, σηκώνεται πάνω και λέει διαμαρτυρόμενος, πρώτον γιατί έστειλε ο πρέσβης
τη διαμαρτυρία του στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, ενώ υπήρχε προσωρινή κυβέρνηση που λειτουργούσε και εκεί θα έπρεπε να στείλει τη διαμαρτυρία του στον υπουργό. Και δεύτερον, λέει, δεν νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ο κύριος πρέσβης ότι αυτό το έκρινε, ότι αυτό το εγκρίνει αποτελεί καταπάτηση κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας ενός ελεύθερου κράτους όπως η Ελλάδα. Το εγκρίνει και προχωράει παρακάτω και λέει, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνέλευσης, και λέει ότι τα μικρά κράτη, θα μου πει κανείς ότι αυτό το εγκρίνει μπορεί να ήταν εκ παραδρομής ευρώματα, και λέει ότι τα μικρά κράτη οφείλουν να φυλάσσουν την εθνική τους κυριαρχία ακόμη και όταν παρουσιάζονται οι ελάχιστες ρογμές, όπως με τέτοια ευθύνη όπως οι Ολλανδοί προφυλάσσουν τα φράγματά τους από τις ρογμές. Διαφορετικά θα χαθεί. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στενογραφημένα πρακτικά, είναι ο χλαβοή, έγινε ο κακός χαμός, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης να διακόψει τη συνεδρίαση, η οποία επανελήφθηκε την επόμενη μέρα και απαγορεύτηκε στον κύριο Σαρίπολου να ξαναμιλήσει, διότι η πλειοψηφία βεβαίως ήταν, πληρωνόταν από τη Βρετανική, Γαλλική και Ρωσική πρεσβεία της εποχής. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ζητήματα αυτά, τουλάχιστον για όσους υπερασπίζω τα στοιχειώδη, παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο για μια χώρα σαν τη δική μας παρά για μια μεγάλη χώρα η οποία έχει το εκτόπισμα εκείνο που χρειάζεται για να παίξει και άλλα παιχνίδια και σε διαφορετικούς σχετισμούς ή να διαμορφώνει σχετισμούς. Μια χώρα δική μας οφείλει να προστατεύει αυτά το ένομο αγαθό σε κάθε, πολύ περισσότερο από ότι μια οποιαδήποτε χώρα, και όχι τα ανάποδο, γιατί έχει κυριαρχήσει η άποψη και αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει βαθιά ριζώσει μέσα στην αριστερά, ότι το ζήτημα του ένομου αγαθού, των δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα πλέον και σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι ζήτημα που δεν μπορεί να αφορά ένα μικρό κράτος σαν την Ελλάδα, διότι δεν είναι σε θέση να το υπερασπιστεί όπως θα έπρεπε. Ενώ ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει. Γι' αυτό και έχει κυριαρχήσει τώρα τελευταία και η φιλολογία ότι εντάξει ρε παιδιά, πάντοτε προτεκτοράτο είμαστε. Από την αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Η αριστερά τι λέει τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Προτεκτοράτο ήμασταν τότε, προτεκτοράτο και τώρα. Mm-hmm. Άρα μπορούν αυτά τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι μια ισοπαίδωση η οποία δεν ισχύει. Όντως υπήρχαν φάσεις και φάσεις. Στην ιστορία βεβαίως γεννηθήκαμε υπό καθεστώς προστασίας. Αν και υπάρχουν καθηγητάδες που σήμερα που κάνουν μονογραφίες διδακτορικά και εκδίδουν βιβλία που αρνούνται ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε ως προτεκτοράτο, δηλαδή υπό καθεστώς προστασίας με εγκύτερες δυνάμεις. Διότι λέει, προσέξτε, επειδή διάβασα ένα τέτοιο βιβλίο πρόσφατα, λέει το φοβερό επιχείρημα το οποίο με έκανε πραγματικά, σήκωσε ψηλά τα χέρια και λες τι να πεις, είναι διότι λέει στα πρωτόκολλα του Λονδίνου δεν αναφέρεται η έννοια προστασία. Λοιπόν, βεβαίως όποιος διαβάσει αναφορές διπλωματικές της εποχής, νότα, ιστορίες και όλα αυτά, η έννοια της προστασίας με επικεφαλαίο υπάρχει παντού. Αλλά και πέρα από το την έννοια προστασία με επικεφαλαίο υπάρχουν και τα γεγονότα. Πέρα όμως από αυτό υπάρχει και συνθήκη της Λοζάνης, όπου επίσημα καταργείται η προστασία, όπως και οι δυομολογήσεις για την τουρκική πλευρά. Επίσημα καταργήθηκε το 23 για την Ελλάδα οι εγκυήτριες δυνάμεις και το καθεστώς προστασίας. Πέρασε ο λαός μια πάλι για τη δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε την εποχή εκείνη, μετά το επιβάλλαν αυτό που του επιβάλλουν τη Χούντα, του Μεταξά, και αυτά που επακολούθησαν. Τέλος ποτέ κάτι, δεν ναι. Ήταν μια ισοπεδωμένη κατάσταση, έτσι μια ευθεία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει πια να φύγουμε από αυτό το πράγμα, δηλαδή από την αντίληψη και τη θεώρηση που κάνουμε πολλές φορές από λάθος και μόνοι μας, ότι πρόκειται για μια μικρή ή αδύναμη χώρα. Η Ελλάδα είναι παγκόσμιο ηθικό μέγεθος και η Ελλάδα έχει βρει και πρέπει να βρει τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα. Καμία χώρα, εάν δεν έχει εκείνους τους ανθρώπους, εκείνο το πολιτικό προσωπικό που είναι έτοιμο από μέσα να την πουλήσει και να την προδώσει, ιστορικό προηγούμενο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αρκεί να πούμε ότι
η κατεστραμμένη και η τιμένη Γερμανία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαπραγματευόταν την συνθήκη του Λονδίνου για το πώς θα αποκαταστήσει και θα πληρώσει τις αποζημιώσεις που προκάλεσε 2 χρόνια. 2 χρόνια. Και η κατεστραμμένη και η τιμένη Γερμανία κατάφερε να απομειώσει τις αποζημιώσεις της στο 50%. Θέλω να πω απλά ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αν εσύ ο ίδιος αισθάνεσαι μικρός και αδύναμος, μην περιμένεις ο απέναντι να σε δει ψηλότερο και ισχυρό. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να ξεχάσουμε ότι εντάξει, μιλάς για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ναι, ναι, υπήρχε και η Ανατολική Γερμανία, η οποία το αντίστοιχο κομμάτι του χρέους το οποίο της αντιστοιχούσε, το σβήσε ολοκληρωτικά και μάλιστα με συνταγματική ισχύ, δηλαδή με το Σύνταγμα της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας, το οποίο είναι περίπου στις αρχές του 50 νομίζω ψηφίστηκε, καθαρίζει όλο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί φρόντισαν να φορτώσουν στην Δυτική Γερμανία, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, το σύνολο του χρέους που προερχόταν από την από τον Κάιζερ και τον Χίτλερ στη Δυτική Γερμανία, αναγνωρίζοντας την ως συνέχεια του γερμανικού κράτους και με προσωρινή ισχύ, μέχρι να επανακολουθούν οι δύο Γερμανίες, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το μόνο που κάνανε βεβαίως οι Αμερικανοί και οι Έγγλεζοι είναι πιέζανε όλους τους άλλους 16-17 χώρες συμμετείχαν εκεί για τα ζήματα των χρεών, να πιέζανε τους άλλους να κάνουν σκόντο στη Γερμανία για να κρατήσουν αυτό το δικό τους μερίδιο. Έτσι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με σχετισμούς δύναμης και αγώνα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με, δεν υπάρχει εδώ ούτε νομολογία, ούτε το δίκαιο το οποίο είναι επιβεβλημένο και έτσι. Είναι καθαρά σχετισμοί δύναμης. Και να δείτε τι επιστήμονες είχαμε κάποτε. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 1932, πάλι με μεγάλο θέμα χρέους, έτσι. Όχι όμως για τη σήμερα, τότε ήταν καλύτερα παρά τις καταστροφές από τους πολέμους. Είχε βγει από 10 χρόνια πολέμους, είχε το 1922 μια τεράστια καταστροφή όπου είχε φορτωθεί με κοντά 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, είτε Μικρά Ασία είτε Τραπεζούντα. Λοιπόν, παρόλα αυτά χρεοκοπεί με πρωτοβουλία μονομερή της κυβέρνησης της Βενιζέλου, με όλες τις ευθύνες της, γιατί οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε, σε χρεοκοπία δηλαδή. Παρόλα αυτά όμως, έστω και την τελευταία στιγμή, λέει εδώ, μέχρι εδώ. Σταματάμε να πληρώνουμε. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Πρώτον, την εποχή εκείνη η Ελλάδα ανήκε στην Κοινωνία των Εθνών. Η Κοινωνία των Εθνών δεν αναγνώριζε ως ακατάλληλο δικαίωμα το δικαίωμα της εθνικής κυριαρχίας ή και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Αυτό έγινε με τον ΟΗΕ. Τότε η Κοινωνία των Εθνών αναγνώριζε ως αρχή την αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης υπό την αίρεση της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή της Κοινωνίας των Εθνών. Οπότε είχε το δικαίωμα να επιβάλλει την ανέρεσή της ακόμη και με τα όπλα. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και αν υπάρχει μια κάπως ανόητη, θα έλεγα, άποψη σήμερα ότι ο υποτίθεται ότι ο υπεριαλισμός πατάει ένα κουμπί και κάνει ο εμπεβάσιο που γουστάρει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τότε ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα, γι' αυτό και έχουμε πολλές τύπου επεμβάσεις. Ωστόσο, η μικρή Ελλάδα, με τα 5 εκατομμύρια πληθυσμό και σχεδόν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, πανφτωχή, χωρίς δυνατότητα εξωτερικού εμπορίου, γιατί έπρεπε τότε με το εξωτερικό εμπόριο να το κάνεις με χρυσό, παρακαλώ, ούτε καν με ασήμι, με χρυσό. Λοιπόν, πού να το βρει το χρυσό η δυσμηρή χώρα? Λοιπόν, κηρύσσει παύση πληρωμών μονομερός, δεν τους πληρώνει δραχμή, μπαίνει σε μια αέναη συζήτηση για το ποσό της εξυπηρέτησης του χρέους, το οποίο δεν τηρήθηκε ποτέ. Μάλιστα οι πρέσβεις της εποχής, τόσο ο Μακβί Αμερικανός, οι Εγγλέζοι, λένε ότι εάν δεν υπήρχε η Χούντα του Μεταξά που έκανε τις πρώτες αρχικές πληρωμές του 45% των τόκων του χρέους, καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα πλήρωνε ούτε δραχμή. Ο ελληνικός λαός δεν την άφηνε. Οι κινητοποιήσεις που γινόντουσαν κτλ. Την εποχή λοιπόν εκείνη, παρά το γεγονός αυτό, παρά το γεγονός ότι είχε την Κοινωνία των Εθνών απέναντί της, έτσι, πολλοί επιστήμονες οικονομολόγοι της εποχής έκαναν μελέτες. Αργότερα έγιναν διάσημοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Ξενοφόρος Ζολώτας.
Το ενδιαφέρον που λένε είναι ότι το εξής, αφού αναλύουν το χαρακτήρα του χρέους και όλα αυτά τα πράγματα που βεβαίως δεν είχε τα χαρακτηριστικά τα σημερινά. Τα σημερινά είναι τελείως, έχουμε ένα χρέος τελείως παράνομο. Δεν μπορείς να το πεις για εκείνη την εποχή αυτό το πράγμα, ακόμη και με τους σημερινούς νομικούς όρους. Λοιπόν, δεν ήταν προϊόν παράνομων συμβάσεων και όλα αυτά τα πράγματα όπως έχουμε σήμερα, έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε το διατάφτα εδώ πέρα για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, το κεφάλαιο, που πολύ σωστά θα μας ρωτήσουν πολλοί. Και σε τι αυτό το πράγμα μπορεί να μας ωφελήσει. Δηλαδή, στο ότι καταγγέλεις, στο ότι αναδεικνύεις, στο ότι πας στη δικαιοσύνη και λες ότι τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, άρα έχουν ισχύσει de facto. Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει εν τέλει αυτό το πράγμα? Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού? Είναι μια κίνηση για να διχάσεις μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα? Όχι. Είναι μια κίνηση για τη σωτηρία της πατρίδας. Είναι μια κίνηση η οποία αποβλέπει και στοχεύει στη σωτηρία ακριβώς της Ελλάδας. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, υπάρχει πρόβλεψη στο διεθνές δίκαιο που αυτές οι συμφωνίες είναι ακυρώσιμες. Τι σημαίνει ακυρώσιμη η δανειακή σύμβαση? Οι τρεις δανειακές συμβάσεις που έχουμε μέχρι στιγμής σημαίνει ότι η Ελλάδα νόμιμα, δια των νομίμων παραστατών της, δια του ανάλογου ενός πλαισίου ανθρώπινου δυναμικού από μια γνήσια πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσει να αναλάβει και να πάρει αυτή την ευθύνη και να σηκώσει το βάρος, μπορεί νόμιμα να σταματήσει να πληρώνει τα δάνεια. Ποια δάνεια? Αυτά τα οποία έχει συνάψει στα τρία μνημόνια. Άλλο πράγμα, το χρέος της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που είναι μια άλλη συζήτηση και θα την κάνουμε εν καιρό, πριν αυτά τα δάνεια ντυθούν πια το ρούχο των δανειακών συμβάσεων. Και άλλο, το ότι εγώ πρέπει να αποπληρώσω δάνεια τα οποία όμως είναι ακυρώσιμα. Είναι σαν να το πούμε απλά έτσι, και ας μας επιτραπεί αυτό το άλμα, δεν οφείλεις να πληρώσεις το μίσθωμα του σπιτιού σου εάν έχεις μια άκυρη σύμβαση μισθώσεως. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα εδώ θέλει μια προσοχή, επειδή όμως έχει μεσολαβεί στο PSI, έχει εγκλωβίσει όλο το χρέος πλέον, γι' αυτό κιόλας υπάρχει η μεγάλη πίεση στην Ελλάδα, και γι' αυτό στείνεται αυτή η φούσκα της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Πάση θυσία η χώρα να βγει στις αγορές, να αρχίσει δηλαδή συστηματικά να αντικαθίσταται το μνημονιακό χρέος με το ελεύθερο χρέος προς τις αγορές, το οποίο θέλει άλλο χειρισμό. Άλλο χειρισμό. Έτσι. Και αυτό μπορεί να είναι ακυρώσιμο ή οτιδήποτε, αλλά είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή για την οποία συζητάμε. Λοιπόν, θέλουν αυτοί, ξέρουν πολύ καλά. Να πετάξουν το ρούχο που βάλανε. Έτσι, μπράβο. Γιατί φοβούνται, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν έχουν να αντιτάξουν κάτι νομικοπολιτικό επιχείρημα τέτοιο ώστε να πούνε: για κοιτάξτε ρε παιδιά, ναι, αλλά ξέρετε, εσείς το επιλέξατε. Γιατί θα τους έχει στείλει αυτούς που το επιλέξανε ή που αφέρονται ότι το επιλέξανε, θα τους έχει στείλει για εσχάτη. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Όπου το έλεγε και ο Κατάινεν. Έτσι δεν είπε, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, το 2014, του είπανε: μα κύριε Επίτροπε, ας πούμε, με συγχωρείτε, εδώ καταλύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα, την ελληνική κυβέρνηση. Η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης είναι. Λοιπόν, όπως και άμα κινηθείς λοιπόν σε αυτή τη βάση, έχεις τελειώσει σε αυτήν την ιστορία. Και θέλουν πάση θυσία. Γι' αυτό και τι κάνουν τώρα? Προκειμένου, επειδή δεν έχει τα φόντα η Ελλάδα να βγει στις αγορές ελεύθερα, τι κάνουν? Την πλασάρουν ως φτηνή και υψηλά κερδοφόρα αγορά και κερδοσκοπία στις αγορές και κλείνουν το μάτι στις αγορές ότι μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε πίσω της. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει, θα ξαναμπούμε εμείς στο Κιζντάνι, στη Μέγγενη. Θα εγγυηθούμε εμείς. Για να μπορέσουν να πετύχουν μια υποφερτά επιτόκια
και να αρχίσει η χώρα να αντικαθιστά το μνημονιακό χρέος με χρέος ελεύθερης αγοράς, που είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και ορισμένες φορές εκνευρίζομαι, με συγχωρείτε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ, όταν ακούω ορισμένοι βέβαια το λένε λόγω άγνοιας. Αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει, και εγώ το έχω συναντήσει μόνο στην Ελλάδα, η ευκολία με την οποία κάποιος έχει γνώμη, και μάλιστα έγκυρη, έχοντας άγνοια. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πόσες φορές έχω ακούσει να λένε ότι το διακρατικό χρέος είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το χειριστείς. Κι όμως, το πιο απλό, το πιο εύκολο χρέος να χειριστείς είναι το διακρατικό. Το διακρατικό διέπεται από κανόνες διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, δεν νοείται, για παράδειγμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, ένα κράτος να επιβάλλει τη θέλησή του σε άλλο κράτος. Είτε θέλεις για να πληρώσει το χρέος, είτε γιατί. Εξαναγκάσει το άλλο κράτος να πληρώσει. Ό,τι θέλει. Με τίποτα. Και να τον επιβάλλει με παράνομο τρόπο κατά το διεθνές δίκαιο. Αλλά λέω, έτσι, αλλά το κυριότερο δηλαδή. Αλλά λέω, ας πούμε, στην πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινάει. Άρθρο 1. Κανένα κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος τον τρόπο διαχείρισης του χρέους, αλλά και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει σε σχέση με αυτό. Τέρμα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι θεμελιώδης λίθος όλου του διεθνούς δικαίου, αφορά πρώτα τους κράτους. Τώρα, τα πράγματα μπερδεύονται όταν το κράτος έχει να κάνει με ιδιώτες δανειστές. Είτε αυτές είναι τράπεζες, είτε είναι επενδυτές, είτε είναι απλά πρόσωπα. Εκεί μπερδεύεται η ιστορία. Διότι έχουν φροντίσει, τέλος πάντων, και έχουν βάλει νομικά πλαίσια, όπως είναι για παράδειγμα η άρνηση της ασυλίας του κράτους, όταν μπαίνει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, δεν είναι μόνο στο αγγλικό, είναι και στο αμερικανικό, που όταν το κάνεις αυτό στα ομόλογά σου, υπάρχει πρόβλημα να το αναιρέσεις μετά. Έτσι, αν εκτός ένα ομόλογο και λες, όπως έκανε η Αργεντινή, το τραγικό λάθος των Κίχνερ, που έκαναν το swap χρέους και αντί να κάνουν το αυτονόητο, να το βάλουν στο εθνικό τους δίκαιο και να είναι δικαιοδοσίας αργεντίνικων δικαστηρίων και εθνικής δικαιοδοσίας, το έκαναν αμερικανικό δίκαιο με τα δικαστήρια των. Και ενώ υπήρχε το swap και μπορούσαν να ανταντέξουν αυτό το swap που κάναν, το διαγραφή του 70% περίπου. Βρέθηκαν με αυτούς που κάνανε διακράτηση ομολόγων, τους γήπες όπως το λένε, και να τους ξεσκίζουν στα δικαστήρια και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πιο, όχι πως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, και αυτό αντιμετωπίζεται όταν είσαι κυρίαρχο κράτος. Αλλά είναι πιο δύσκολο, πιο πολύπλοκο. Ενώ στο διακρατικό, αν δηλαδή για παράδειγμα δεν μπαίναμε στο μηχανισμό, δηλαδή οι Ευρωπαίοι δεν δημιουργούσαν τον EFSF και μετά τον ESM που μας χρηματοδοτεί, μέναμε μόνο στο διακρατικό, το πρώτο μνημόνιο που ήταν όντως διακρατικό είδος, ναι. Δεν ήταν ακόμη μηχανισμός έτσι ευρωπαϊκός, και πάλι είναι πολύ εύκολο να το χειριστείς, γιατί ακριβώς διέπεται από κανόνες που είναι ανελαστικοί απέναντι στα κράτη. Έτσι, να μην τρελαθούμε. Ναι, επί της ουσίας, να πούμε εδώ πέρα, είναι ζητήματα τα οποία χρήζουν μεγάλης διερεύνησης και προετοιμασίας για να τα αντιμετωπίσεις, αλλά και ο EFSF και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, Σταθεροποίησης, Σταθερότητας κτλ. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αν πρόκειται για διεθνικούς ή διεθνείς. Όχι, δεν είναι διεθνική. Έτσι. Υπάρχουν τα κράτη τα οποία λειτουργούν ως συμμέτοχοι του μηχανισμού, και ενώ φαίνεται ότι έχει ένα συμβούλιο αυτόνομο, δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση εάν δεν ψηφίσει το ίδιο το κράτος στο συμβούλιο των μετόχων. Κρύβεται. Το διακρατικό όμως, ναι, δεν ισχύει. Ναι, δεν είναι απευθείας, δεν, ναι, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό και το φτιάξαν το μηχανισμό. Εννοείται. Το μηχανισμό. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να ήταν διακρατικό εάν ίσχυε ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει τη βοήθεια ή το δανεισμό, το Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ τι σου λέει? Από τη στιγμή που συμμετέχεις, έχεις έναν συγκεκριμένο ύψος διατραβηκτικών δικαιωμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν υπολογισμό που κάνουν σε σχέση με το. Εδώ όχι. Όχι. Το ανεξάρτητο της εγγύησης σε σχέση με το δανεισμό. Αυτοί, ναι, δανείζονται απ' έξω. Η συμμετοχή στον μηχανισμό έχει την ίδια κλίδα κατανομής που έχουν οι χώρες της Ευρωζώνης. Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική είναι ανεξάρτητος. Ο τρόπος δανεισμού καθορίζει κάθε φορά συμβατικά
από το μηχανισμό. Σωστό, ναι. Και τη δανειολήπτρια χώρα. Ναι. Δεν έχει συγκεκριμένα ισχύ. Μπράβο. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το διαφορετικό. Κάθε ένα θα πάρει το μνημόνιο που του αξίζει και που μπορεί να πάρει. Και τα λεφτά. Έτσι. Θα τα πάρει με εγγύηση των κρατών από την αγορά. Ενώ το Δέλτα Νιτάφ είχε μια δικλίδα, την έσπασε με την Ελλάδα και παραβίασε το καταστατικό του για αυτό το πράγμα. Έδωσε πολύ περισσότερα δηλαδή από ό,τι αντιστοιχούσαν στα τραβηκτικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορεί κανονικά να σου δώσει πάνω το 50% των τραβηκτικών σου δικαιωμάτων, αφού εξαντλήσει τα τραβηκτικά δικαιώματα και πάνε 50 περίπου τα 100, αν θυμάμαι καλά, το δίνουν, παλιό καταστατικό. Δίνουν και οι άλλοι και τα άλλα μέλη του δούνου του για σένα. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν οι όροι ακριβώς για να μην ξεφύγει. Και αυτή είναι ακριβώς η διακατοικότητα που κάνει το Δέλτα Νιτάφ να είναι μέλος του ΟΗΕ, δηλαδή να είναι μηχανισμός τυπικά του ΟΗΕ. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν είναι, γιατί δεν εφαρμόζει βασικούς κανόνες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα κτλ. Και αυτό είναι που διαφοροποιείται με το άλλο. Άρα, το μηχανισμός, και επειδή στην ο EFSF και ο ESM. Κυρίως ο ESM τώρα πλέον, δεν υπάρχει EFSF. Σωστά. Έχουν μεταφερθεί όλα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ξεκινάει με την προϋπόθεση ότι σε χρηματοδοτώ για να παραμείνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και να τηρήσεις το λεγόμενο σταθεροποιητικό πρόγραμμα και τη Συμφωνία Σταθερότητας. Αυτό το Six-Pack Agreement, ας πούμε. Που... Το δημοσιονομικό σύμφωνο. Το δημοσιονομικό. Ναι, ασαφές και αόριστο. Και ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δίνει το εν λευκό σχεδόν την απόφαση στους Ευρωπαίους, τους επιτρόπους, ας πούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τον κάνει μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης κατά κύριο λόγο και λιγότερο το να διέπεται από το διεθνές δίκαιο. Να το πούμε έτσι, από τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά και πάλι, λέω, είναι πιο μπερδεμένη η ιστορία το να βγούμε τώρα στις αγορές και να γίνει. Πρέπει να μας ξεσκίσουν. Με συγχωρείτε, αλλά γιατί να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας αλλάξουν τα φώτα, θα μας αλλάξουν. Δηλαδή, αν κάτσετε και κάνετε αν λύσετε μια εξίσωση ανατοκισμού με 3% επιτόκιο. Και κατανομή αναχρηματοδότησης χρέους μέχρι το 2059 που είναι αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι μέχρι το 2030 θα έχει υπερδιπλασιαστεί το τρέχον χρέος. Ναι. Λοιπόν, άρα μιλάμε για ξέσκισμα με τα δεδομένα που έχει αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά όντως έχει σημασία να πούμε αυτό ακριβώς, ότι όπως είμαστε τώρα, με μεγάλη άνεση σχετικά μας προσφέραν, δηλαδή με όλο το κακό που μας κάνανε, μας προσφέραν το νομικό όπλο, νομικοπολιτικό όπλο, να τελειώνουμε και με το χρέος το υφιστάμενο. Για να περάσουμε και στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι εξίσου ενδιαφέρον της μηνύσεως, έτσι θα ήθελα μόνο να επισημάνω και στους δύο ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό που συζητάτε, απόρρια δηλαδή τα δάνεια και αυτά της μεθόδευσης που έχει γίνει. Είναι, είπαμε, όπως επισήμανε και ο Φώτης, σχεδόν το σύνολο του νομοθετικού έργου που έχει παράγει η Βουλή τα τελευταία, σωστό, 7 χρόνια. Πώς είναι, πώς είναι νομίζω. Και μέσα σε αυτό, πέρα από τα δάνεια, παιδιά, μέσα σε αυτό έχουμε την ΑΑΔΕ, την Ανεξάρτητη, σωστά, Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία, δηλαδή, με βάση τη μήνυση, είναι στον αέρα, δεν υπάρχει. Όχι μόνο. Και άρα δεν έχουμε, δεν έχουμε μια νόμιμη αρχή η οποία εισπράττει δημόσια έσοδα του ελληνικού κράτους και τα στέλνει κατευθείαν έξω. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα λοιπόν είναι παράνομο. Έχουμε για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λογική την οποία έχεις μες στη μήνυση, Φώτη, έτσι, σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι. Ξαναπαίρνεις πίσω αυτά που πούλησε το ελληνικό κράτος από το 2011 όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι είναι τώρα. Στον αέρα. Ναι. Έτσι, οτιδήποτε έχει υποστεί μεταβολή σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού υπό το καθεστώς των μνημονίων, το παίρνεις πίσω. Λοιπόν, θεωρείται ακυρώσιμο οποιαδήποτε πράξη συμπεριλαμβανομένου, και αυτή είναι μια βασική αρχή που τη δουλεύουν κάποιοι νομικοί μας, το ζήτημα του πληστηριασμού. Δηλαδή η ανάγκη. Θα το αναδείξουμε, έτσι, το ζήτημα του πληστηριασμού σε ξεχωριστή μας συζήτηση, ναι, για την νομιμοποίηση, έτσι, για να καταλάβουμε μερικές παραμέτρους. Όλοι αυτοί οι θεσμοί λοιπόν που υποχρεωτικά προσαρμόστηκαν ή δημιουργήθηκαν
με βάση τα τρία μνημόνια, έτσι, είναι στον αέρα. Ακριβώς. Αυτό. Και κυρίως, Γιάννη, το πιο σημαντικό που έθεσες, για να το καταλάβει, γιατί το ζούμε στο πετσί μας τώρα πια. Αυτή η λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν είναι μόνο παράνομη, γιατί είναι ανομιμοποίητη ως προϊόν παράνομης υιοθέτησης του μνημονίου, αλλά αυτή καθ' αυτή η εγκαθίδρυσή της. Γιατί? Έχει μία πρόβλεψη την οποία δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς, όχι να τη σκεφτεί, να τολμήσει να την περάσει. Δηλαδή, μεταφέρει αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στην ανεξάρτητη αρχή και ο νόμος προβλέπει ότι όσες αρμοδιότητες ο Υπουργός Οικονομικών τις μεταβιβάσει στην ανεξάρτητη αρχή, παρένθεση, ελέγχεται απευθείας από τους δανειστές, η επιτροπή της ελέγχεται από τους δανειστές, ο Υπουργός δεν μπορεί να τις ξαναπάρει πίσω με νόμο. Δηλαδή, αν δώσει ο Υπουργός Οικονομικών μία αρμοδιότητα, το ποια είναι, για τα έσοδα, για την ίσπραξη στην ΑΑΔΕ. Ανέκλητη χώρηση. Ναι, αυτό είναι συνταγματική πρόβλεψη και μάλιστα μόνο για τις θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Γιατί οι υπόλοιπες αναθεωρούνται. Δηλαδή, ο νόμος έχει συνταγματικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η λεγόμενη συνταγματοποίηση των μνημονίων. Με το τρίκ αυτό, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Μπορείς να το φτάσεις όπου θέλεις. Γιατί έχει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών 5 αρμοδιότητες και έδωσε τις 3, τις 4. Με ένα καινούριο νόμο του δημιουργείς του Υπουργού Οικονομικών άλλες 10 νέες αρμοδιότητες, τις οποίες αυτός με τη σειρά του πάει και τις εκχωρεί στην ΑΔΕ. Λοιπόν, το βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, αλλά τα μνημονιακά μέτρα θα υφίστανται για τα επόμενα 100 χρόνια και οι μνημονιακοί θεσμοί, λειτουργίες, όργανα τα επόμενα 100 χρόνια είναι κάτι που πρέπει να γίνει έτσι αντιληπτό. Και βέβαια, περιττό να σας πω ότι με δεδομένο αυτό το θεσμικό περιβάλλον για τη χώρα, που ουσιαστικά έχει καταληθεί κάθε έννοια στοιχειώδους κοινοβουλευτισμού στη χώρα, και να έχει δανεισμό από τις αγορές, θα παρακαλάμε, κυριολεκτικά το λέω, θα παρακαλάμε να γυρίσουμε πίσω στα μνημόνια, γιατί... Να μπεις ξανά στον ΙΕΕ. Βέβαια, σαφώς. Τα επιτόκια θα είναι τρελά. Τρελά. Οπότε η πολιτική ηλιτότητας, η περιοριστική πολιτική δηλαδή, θα είναι διπλά και τριπλά. Και της εξάρτησης. Θα είναι διπλά και τριπλά. Και αν μετά το 2018, επιμένω, με βάση τον προϋπολογισμό, δεν θα έχουμε τίποτα άλλο να πουλήσουμε μετά το 2018, γιατί το 2018 όντως ολοκληρώνεται το ξεπούλημα. Τα πουλήσαμε όλα. Ναι. Τι ακριβώς θα εκχωρούμε? 10 εκατομμύρια Έλληνες. Τα πετρέλαια. Καλά, αυτούς τους πουλάμε. Και τι αξίζουν, ποιος πας τα διάλογα. Λοιπόν, αλλά λέω, το μόνο μας έχει μείνει η εθνική κυριαρχία, η εθνική επικράτεια. Ό,τι και αυτό και σημαίνει σε θάλασσες, σε υπόγειο ή πώς το λένε, φυσικό πλούτο ή ο εναέριος χώρος, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, μόνο από το εμπόριο να σκεφτείς και το ρόλο, το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας για το διεθνές εμπόριο, καταλαβαίνω ότι μόνο τα δικαιώματα είναι τρελά. Και φυσικά, γιατί να μην τα πάρουν τσάμπα? Δηλαδή, για ποιο λόγο θα πρέπει να κάθονται και να πληρώνουν τους Έλληνες για πράγματα στρατηγικής σημασίας για αυτούς? Εξού και το όνομα και η ονοματολογία. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ. Λοιπόν, το πρόβλημα της ονοματολογίας δεν είναι δευτερεύον. Και επειδή ακούω μερικές θεωρίες, οι οποίες είναι θεωρίες για αγρίους, δεν είναι δευτερεύον, όχι γιατί είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ ήξερα μέχρι πρόσφατα ότι αυτοί που θεωρούσαν απογόνους του Βοναπάτη τους κλείνανε σε κάτι ευαγή ιδρύματα για να βρουν την ισορροπία τους. Τώρα, γιατί οι άλλοι το θεωρούν και το θεωρούν σαν... Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λέω το εξής, ότι η ονοματολογία έχει άμεση σχέση με την κυριαρχία μιας χώρας. Είναι, πώς να το πούμε, το προσδιοριστικό της σε σχέση με τη διεθνή της προσωπικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς αυτό προσδιορίζεται ως έθνος. Καμία σχέση με το πώς αυτό προσδιορίζεται εσωτερικά, στα εσωτερικά της πράγματα. Από τη στιγμή που λες ότι είσαι Κίνα, θα έχεις πρόβλημα με την Κίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις πρόβλημα, ειδικά με την Κίνα. Yes. Λοιπόν, και επειδή ακούω διάφορες ιστορίες, και μια και είπαμε για την Κίνα, επειδή η Κίνα λοιπόν
το 1971 εντάχθηκε στον ΟΗΕ, αναγνωριζόμενη η λαϊκή δημοκρατία. Μέχρι τότε οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι βάζανε βέτο, δεν θέλανε και βάζανε, είχαν την Φορμόζα. Εγώ λέω γιατί η πανφτωχή αυτή η χώρα μπήκε σε μια εποχή στον ΟΗΕ, την εποχή που είχε τρομακτικά προβλήματα, ήταν ακόμη υπόθεση του ΜΑΟ, μετά πήγαμε στην ομάδα των 5. Έτσι γινόταν ο κακός χαμός από την πολιτική επανάσταση. Μιλάμε για ο κακός χαμός. Πανφτωχή χώρα, πολύ πιο φτωχή από την Ελλάδα. Και σε κατακεφαλή και σε συνθήκες ζωής και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτή κατάφερε να κατοχυρώσει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας σαν την Κίνα είναι μοναδικά στον κόσμο και δεν μπορεί κανένας, έστω και η ΟΝΗ, να τα διεκδικήσει. Και δεν είναι μόνη η χώρα. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα. Γι' αυτό και λέω ότι επειδή από εδώ και μπρος μπαίνουμε στην ιστορία που θα σου λένε, πώς μας λέγανε στην αρχή το 2010, δεν θυμάμαι, έχετε πολλά νησιά, ρε παιδιά. Πουλήστε κανέναν. Αυτό μπορεί να ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου, δημοσιογραφικού, αχλαδιού και τυρού, αλλά έχει μια βάση από εδώ και μπρος. Γιατί θα σου λένε πουλά, ή δώσε, ή εκχώρησε, ή δώσε το δικαίωμα επιφανίας, ή οτιδήποτε, τα οποία έχουν νομοθετηθεί ήδη με τα μνημόνια και αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι ανάγκη να γίνει όπως γινόταν παραδοσιακά, κατάληψη, με στρατό, κατάληψη και αυτό. Όχι, έχουμε πολύ καινούργιες μεθόδους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε καθόλου υποψιασμένοι σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό και στο ζήτημα που έχει προκύψει τώρα, που πλέον εμέσως πλην σαφώς μπαίνει θέμα εθνικής κυριαρχίας της Μακεδονίας, της Δυτικής Θράκης, όπως πλέον μας μαθαίνει το τουρκοκάναλο του Αλαφούζου να τη λέμε. Μου κάνει εντύπωση από τότε που ήρθε ο κύριος Ερντογκάν και την είπε Δυτική Θράκη, από τότε κυρία Κοσιόνη και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι του συγκεκριμένου καναλιού, όχι πως φταίνει δημοσιογράφοι, προς Θεού, γραμμή ακολουθούν, τη λένε Δυτική Θράκη. Έτσι, βαφτίστηκε, τελείωσε αυτή η ιστορία, όπως επίσης για τα νησιά μας και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχει, τελούν ένα αμφιβόλο, ξεκάθαρα πράγματα. Ιδιαίτερα όταν έχεις συνηθίσει 7-8 χρόνια, μάλλον έχει συνηθίσει τον εξωτερικό παράγοντα, όποιος και είναι αυτός, ότι ο ενδοτισμός σου φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε παραχωρείς το σκληρό πυρήνα του κράτους σε ξένα συμφέροντα, όπως έγινε τα δημοσιονομικά. Πού ακούστηκε η δημοσιονομική διαχείριση ενός κράτους? Εγώ ξέρω για παράδειγμα τη Βρετανική Επικαιοκρατία, την έχω μελετήσει όσο μπορώ να την έχω μελετήσει. Η ίδια η Βρετανική Επικαιοκρατία στις πιο σκληρές εποχές της, τις εποχές όπου χρησιμοποιούσε, όπως έλεγε ο Κάρολος, το βασανιστήριο ως μέσο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής, το έγραφε για την Ινδία στα 1850, τόσο στην εξέγηση των Σεπουά της εποχής, υπήρχε ανεξάρτητη δημοσιονομική αρχή, δημοσιονομική αρχή στην τοπική κυβέρνηση που λεγόταν Home Rule στην Βρετανική Επικαιοκρατία. Τέτοιο πράγμα, να σου φτιάξουν μια ανεξάρτητη αρχή στα χέρια των δανειστών για να σου παίρνουν τα λεφτά, τα έσοδα, το σύνολο των εσόδων, και να διαχειρίζονται, να τα εκταμιεύουν οι ίδιοι. Το οποίο το μνημόνιο προβλέπει ότι το 50% πάει για την αποπληρωμή των δανείων. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε γιατί είναι στα χέρια των δανειστών αυτό το πράγμα. Και για να λειτουργεί ο κόφτης. Ναι. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να λειτουργήσει ο κόφτης. Λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ακόμη και στην Αποικιοκρατία. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα ξανά. Ακόμη και στις εποχές, ας πούμε, όπου επιβλήθηκε η Αποικιοκρατία σε περιοχές όπως λεγόταν Terra Nullius, τα ονομάζανε οι Αποικιοκράτες, δηλαδή θεωρούσαν τους ηθαγενείς ως μέρος της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου, εκεί οργανώνανε κράτος. Ήτανε κράτος το αποικιοκρατικό, αλλά κράτος. Εδώ δεν είναι κράτος, εδώ είναι συμμορία. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Δεν ξέρω, δώσουμε ένα νομικό προσδιορισμό, τι να το πω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε? Είναι κράτος που οι μηχανισμοί του πλέον δεν ελέγχονται από τα συνταγματικά του όργανα. Είναι απλό. Οι βασικοί του μηχανισμοί, η παραγωγή των νόμων, βασικές διαδικασίες και λειτουργίες, δεν μπορεί να σου βάζει ότι για το 2019-18, αν είναι Γιάννη, θυμίσαι το μου, να κάνεις οπωσδήποτε 40.000 πληστηριασμούς. Ναι. Από δηλαδή, το 19. Από ναι, το 19. Και το 20 θα έχεις 100.000 πληστηριασμούς. Δηλαδή η απλοϊκή ερώτηση η δική μου είναι η εξής: πρέπει να κάνω ντε και καλά 40.000 πληστηριασμούς, αν με κάποιο τρόπο πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι?
Εγώ πρέπει ντε και καλά να κάνω 40.000 ναι. πληστηριασμούς. Ναι, γιατί θα έχει πουλήσει την πλατφόρμα και πρέπει ο ιδιώτης να κερδίσει. Δηλαδή, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τον εξαναγκάσει τον άλλο να τον φέρει έτσι, δηλαδή να μην μπορεί να πληρώσει. Απλά πράγματα. Ναι. Έτσι, άρα πρέπει να πιάσω το νούμερο αυτό το 40.000 πληστηριασμού. Βρέξει χιονίσει. Όπως κάποτε υπήρχε, όπως εφαρμόστηκε κάπου περίπου στη δεκαετία του 80, τέλος δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 90 στην Αφρική, εφαρμόστηκε μια καινούργια μέθοδος ιδιωτικοποίησης. Εμείς την ονομάσαμε ΣΔΙΤ εδώ. Έτσι. Στην Αφρική πρωτοεφαρμόστηκε. Και τι έγινε τότε? Τότε όταν τα κράτη, τα απελεύθερα κράτη, είχαν τρομακτική ανάγκη για κοινωνικές υποδομές, αναλάμβαναν οι ιδιώτες από τις πρώην, κυρίως από τις πρώην αποικιοκρατικές χώρες, να τους φτιάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, δρόμους. Οπότε, επειδή έχω δει κάποιες δύο συμβάσεις, το εντυπωσιακό είναι το εξής. Η σύμβαση λέει, χοντρικά να το πούμε έτσι, ότι εγώ θα σου το φτιάξω. Λεφτά από πού? Δανείζεσαι εσύ, μου τα δίνεις και τα πληρώνω. Και βέβαια υπήρχε και ένα ποσοστό που έβαζε ο ιδιώτης. Η πολυεθνική ή η σύμπραξη πολυεθνικών που έκαναν αυτό το έργο. Στη σύμβαση λοιπόν όμως έλεγε επίσης ότι για τη διαχείριση αυτού του συγκεκριμένου έργου για μια σειρά δεκαετιών, όπου για να εξασφαλιστεί το ποσοστό κέρδους, θα πρέπει, για παράδειγμα, ο δρόμος που θα κατασκευαστεί να έχει 35% θνησιμότητα. Για να μπορέσει να υπολογιστεί το ποσοστό κέρδους του ιδιώτη. Δηλαδή, θα το φτιάξω εγώ με τέτοια κατασκευαστική ατέλεια, ώστε να υπάρχει σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας, με ατυχήματα προφανώς και τα λοιπά, σε αυτή την ιστορία. Ώστε να μπορώ να κερδίζω κι εγώ κακομοίρης που το έχω αυτό το πράγμα. Αυτό το έχω δει σε νοσοκομείο. Όπου σε μια, νομίζω στην Κένια έγινε αυτό το πράγμα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου υπήρξε η συμφωνία να φτιαχτούν 4 μεγάλα νοσοκομεία στην περιοχή από τους Βρετανούς. Αυτή είναι η πρώτη που επινόησαν τα πάντα. Λοιπόν, και θεωρούσαν και έλεγαν ότι πρέπει να κρατήσουν, η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατήσει το επίπεδο του προσδόκιμου όρου ζωής σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ώστε να μπορούν τα νοσοκομεία να παράγουν κέρδος για τον ιδιώτη. Αυτό το πράγμα σήμερα εφαρμόζεται για ολόκληρη τη χώρα μας. Για ολόκληρη τη χώρα μας. Γιατί όταν σου λέει αυτά τα πράγματα ή σου λέει ότι πρέπει να κρατήσεις το επίπεδο του πρώην ΕΟΠΗ, παιδί, πώς το λένε και τα ίδια πράγματα, σε αυτό το επίπεδο έχουν υπολογίσει τα ποσοστά θνησιμότητας, τα ποσοστά του κόσμου που φεύγει. Είναι τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό, και μιλάμε για γενοκτονία. Ο Λοβέρδος και έλεγε δεν πεθαίνουν και νωρίς. Ναι, φοβερό. Να πάμε στο Φώτη και στο δεύτερο εδώ, που είναι εξίσου ενδιαφέρον της μηνύσεως, το κεφάλαιο. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Έτσι. Λοιπόν, άρα για να κάνουμε μια συμπερίληψη του προηγούμενου μέρους που είπαμε, μνημόνια και δανειακές συμβάσεις, διεθνείς συμφωνίες στην ολότητά τους, δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή. Η Βουλή ψευδεπίγραφα έχει κυρώσει σχέδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και κατά το διεθνές δίκαιο, πέρα από το ότι είναι μια κρίσιμη συνταγματική παράβαση, και κατά το διεθνές δίκαιο μνημόνια και δανειακές συμβάσεις είναι ακυρώσιμες. Τώρα, το επόμενο ζήτημα στο οποίο εμείς αναφέρουμε στην μήνυσή μας είναι το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Τα δημοψηφίσματα του άρθρου 44 εγκαθιδρύουν θεμελιώδη δημοκρατικό και μάλιστα άμεσο δημοκρατικό θεσμό. Ο λαός της δημοκρατίας δεν καλείται μόνο να αποφασίζει. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι οι αποφάσεις του πρέπει να υλοποιούνται από τα συνταγματικά του όργανα, από τις κυβερνήσεις του και από τη Βουλή του. Η υλοποίηση λοιπόν του δημοψηφίσματος, των δημοψηφισμάτων του άρθρου 44 πρέπει να υλοποιηθεί. Έγινε αυτό το πράγμα στις 5 Ιουλίου του 2015. Ναι, αλλά υπάρχει μια αντίρρηση εδώ. Παρακαλώ. Η αντίρρηση είναι ότι το δημοψήφισμα, το ερώτημα είναι θολό. Δεν είναι ξεκάθαρο ώστε να μπορεί να πάρει εντολή η κυβέρνηση και να το εφαρμόσει.
βάση την απόφαση. Είναι έτσι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε αυτό και το πράγμα. Πολλά κόμματα, ναι. Δεν είναι. Ήταν ζήτημα δηλαδή. Νομίζω και επίσημη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτό λίγο πολύ. Βέβαια, ναι. Αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι αυτή τη θέση πήρε και το ΚΚΕ. Ναι. Εξού και τη θέση που πήρε, ότι είναι θολό, ότι είναι προσανατολιστικό και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Άρα υπάρχει μια τεκμηριωμένη. Μια άποψη, όπου είναι θολό. Ναι. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε. Αν όντως ήταν θολό. Γιατί το κάνανε, καταρχάς το πρώτο ερώτημα. Ένα. Και δεύτερο, εάν όντως είναι θολό και έχουμε ένα 62% πόσο ήταν το 62%. 62% στο θολό, σημαίνει πολύ δύσκολα μια κυβέρνηση μπορεί να τη δεσμεύσει μετά ως προς την εντολή που έχει λάβει. Γι' αυτό να πονηρευόμαστε όταν ακούμε διάφορες θεωρίες αυτές. Έχει δηλαδή. Είναι απολογητικές, προσπαθούν να καλύψουν ευθύνες και να δώσουν διεξόδους στους κυρίαρχους, αυτούς που κανονίζουν και μαγειρεύουν τα πράγματα, ώστε να φαίνονται νομότυποι. Έτσι, γι' αυτό ανέφερα τα συγκεκριμένα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετήθησα. Γιατί ανεξαρτήτως προθέσεων, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία προθέσεων, όταν τοποθετήσεις δημόσια με κάτι τέτοιο, πρέπει να ζυγίζεις πολύ αυτό που λες, γιατί μπορεί. Αυτό είναι να το θεωρείς πολύ ριζοσπαστική άποψη, αλλά στην πραγματικότητα να δίνεις απίστευτη βοήθεια, να βάζεις φοβερή πλάτη στον άλλον, πώς το λένε, στο δυνάστη εκείνη τη στιγμή, για να κάνει να περάσει την πολιτική του. Γι' αυτό και έχει μια σημασία, γιατί το συζητήσαμε νομίζω και σήμερα, υπήρξε θέμα. Βέβαια. Για το ζήτημα, ναι, αυτό. Ναι. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το πράγμα, βάζοντας στην αρχή μια ερώτηση, ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν ποτέ, αφού έχεις ενεργήσει ένα δημοψήφισμα, μετά την επαύριο του δημοψηφίσματος να έρχεσαι και να αναρωτιέσαι ποιο ήταν το περιεχόμενό του? Γιατί φώναξες τον κόσμο, γιατί κάλεσες τον κόσμο να ασκήσει αυτό το ύψιστο δημοκρατικό του δικαίωμα που από το 1975 ουδέποτε ασκήθηκε? Ποιος είναι ο λόγος? Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος, δηλαδή το ζήτημα επί του οποίου κλήθηκε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει, ήταν ξεκάθαρο. Και πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Γιατί? Το ίδιο το προεδρικό διάταγμα επί τη βάση του οποίου διενεργήθηκε το δημοψήφισμα του άρθρου 44, έχει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, η οποία αποφασίζει, το φέρνει στη Βουλή και αποφασίζει η Βουλή για το ζήτημα το οποίο θα διενεργηθεί, και επ' αυτού μετά βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα που έχει το περιεχόμενο του ερωτήματος. Εδώ λοιπόν το περιεχόμενο του ερωτήματος, το προεδρικό διάταγμα, ήταν επιλέξει εάν θέλουμε ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού. Το επαναλαμβάνω, ποιο ήταν το ερώτημα βάσει του προεδρικού διατάγματος. Εάν θέλουμε ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, ποιο είναι το τρέχον πρόγραμμα? Το μνημόνιο, τα μνημονιακά μέτρα που εκείνη τη στιγμή είχαν μείνει στη μέση, στο πρώτο πεντάμινο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε λοιπόν ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού, είναι το νέο μνημόνιο, το οποίο κατατείνει ακριβώς το να υλοποιήσει με καλύτερο τρόπο ή και με περισσότερα μέτρα το ήδη υφιστάμενο τρέχον πρόγραμμα. Άρα το ερώτημα λοιπόν, και πολύ καλά το κατάλαβε ο κόσμος, ήταν το εξής. Θέλεις ολοκλήρωση του δευτέρου μνημονίου και τρίτο μνημόνιο, το οποίο θα κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με το δεύτερο? Το 62% απάντησε όχι. Και όταν το 62% απαντάει όχι, δεν υπάρχει ερμηνεία μετά από την υλοποίηση του όχι, τι κάνεις. Ο κόσμος γνώριζε πολύ καλά, πήρε τα ρίσκα του, γνώριζε και τοποθετήθηκε και είπε: εγώ δεν θέλω μνημόνια, από εκεί και πέρα έχω υπεύθυνη κυβέρνηση, έχω τη Βουλή μου, πρέπει να αποφασίσει και να υλοποιήσει τέτοια μέτρα έτσι ώστε εγώ να μην ξαναέχω μνημόνια. Το 1975 το δημοψήφισμα το οποίο τέθηκε και με αυτό αποφασίστηκε το πολίτευμα το οποίο έχουμε σήμερα, κατά μία έννοια, αν μου επιτρέπετε, ήταν πολύ πιο ασαφές.
Δηλαδή, το ερώτημα ήταν, θες βασιλευωμένη ή αβασίλευτη δημοκρατία? Στην αβασίλευτη δημοκρατία, στο 68% που ψήφισε ο κόσμος, δεν καθοριζόταν και ο τύπος της δημοκρατίας, ο τύπος του πολιτεύματος, θα ήταν προεδρευωμένη, θα ήταν προεδρική, θα ήταν μόνο κοινοβουλευτική χωρίς πρόεδρο. Αυτό το οποίο ξεκαθάριζε είναι ότι δεν ήθελες βασιλιά. Όπως λοιπόν την επομένη του δημοψηφίσματος του 1975 κανείς δεν διανοείται ότι θα ξύπναγε και θα έβρισκε τον βασιλιά στη θέση του, γιατί ο κόσμος είτε δεν ήξερε να αποφασίσει, είτε δεν μπορεί να αποφασίζει, είτε δεν καθόρισε μετά το βασιλιά τι ακριβώς πολίτευμα θα έχει. Ξέρετε, κύριε, με συγχωρείτε τώρα εδώ πέρα που τα λέμε, τώρα πούμε και το Σαββατοδίκαιο. Βεβαίως. Άμα είχαμε Τσίπρα, θα έβγαινε με, αντί για κοκό, θα είχε άλλο βασιλιά. Θα έλεγε ότι ναι, 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 για τον κοκό ήταν, το λέγαμε. Για το πρόσωπο. Ήταν για το πρόσωπο. Ναι. Γιατί μπορεί να φέρω κάποιον καλύτερο. Ναι. Παύλο, έτσι. Παλιά τέτοια δημοψηφίσματα, εντάξει, είχαν γίνει σε ανώμαλες περιόδους, με την έννοια του ότι ψηφιζόταν αν θα επιστρέψει ο συγκεκριμένος βασιλιάς, και θεωρείται ο Γεώργιος, και θεωρείται ότι ήταν δημοψήφισμα για το πολίτευμα. Έτσι. Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν και αυτό. Εδώ πέρα έχουμε παραβίαση θεμελιωδέστατου δημοκρατικού θεσμού, γιατί είναι και αμεσοδημοκρατικός ο θεσμός του δημοψηφίσματος, και υπόλογοι εδώ πέρα και ελεγχόμενοι βεβαίως είναι όλοι όσοι ψήφισαν δια αυτού του τρόπου το σχέδιο του Τρίτου Μνημονίου και δώσανε την εντολή στον Υπουργό να πάει να ψηφίσει, να υπογράψει, συγγνώμη, τα πραγματικά μνημόνια, και εν τέλει τα υιοθετήσανε de facto. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι πολύ περισσότερα και για, από όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες της υπόθεσης αυτής, θα παρακολουθήσει κανείς, εάν θέλει, την Κυριακή στις 11 Φεβρουαρίου 2018, στις 11 η ώρα το πρωί, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην αίθουσα Καλλιρόη, που είναι στην οδό Αθανασίου Διάκου 2834, στην περιοχή Μακρογιάννη. Είναι ακριβώς στις στήλες του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Η είσοδος, μας λέει εδώ η πρόσκληση, είναι ελεύθερη. Όποιος φεύγει, ευρώ 20. Η έξοδος. Ναι. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι σήμερα αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί στη Χαλκίδα. Υπάρχει εκδήλωση εκεί στο ξενοδοχείο Παλήρια. Σήμερα Δευτέρα στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Παλήρια, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι ο Φώτης ο Μαζαράκης, η Ευαγγελία Χαραλάπους και ο Δημήτρης Καζάκης, που θα συνεχίσουμε ακριβώς τη συζήτηση με όλα τα παρελκόμενα ζητήματα που αφορούν και τη μήνυση αλλά και την κατάστασή μας σαν χώρα αυτή τη στιγμή. Να πούμε επίσης στο φίλο Γιάννη που μας λέει από την Αγγλία για τα κείμενα των μνημονίων. Τα έχουμε, μην ανησυχείς, φροντίζουν οι Γερμανοί και τα έχουμε, και κυρίως τα έχουμε στα αγγλικά, μου έλεγε φίλος που υπηρετεί στο Υπουργείο, σε κάποιο Υπουργείο, ότι τώρα πλέον, επειδή στην πρώτη φάση μας στέλνουν τα αγγλικά κείμενα μεταφρασμένα με Google. Με Google μετάφραση, τώρα που προσλάβει και Έλληνες ειδικούς μεταφραστές, που έτσι το Βερολίνο να μην ξαναπατήσει και ο Παυλόπουλος, όπως την πάτησε ο Παπούλιας και υπέγραψε Βερολίνο και έβαλε από κάτω την υπογραφή. Όπου έβλεπε Βερολίνο ο Παπούλιας, έβαζε υπογραφή. Λοιπόν, ήταν και πιο μεγάλος η ηλικία. Συγχωρούνται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, γελάμε λιγάκι με αυτά τα πράγματα, αλλά τι άλλο να πούμε. Εδώ μας έχουν πει διάφορα πράγματα σχετικά με το με την ιστορία του, με το συλλαλητήριο και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν βρήκαμε το χρόνο, δεν είχαμε σήμερα το χρόνο να σχολιάσουμε το συλλαλητήριο. Απλά να πω για κάποιο φίλο εδώ που μας λέει για ένα ντοκουμέντο, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το παρακάτω ντοκουμέντο, το οποίο εμπλέκει τον Ελλάς, το ΕΑΜ και το ΚΚΕ με τους Βούλγαρους, και μεταξύ άλλων αναφέρονται ότι οι προαναφερόμενοι δεσμεύονται να σχηματίσουν μια διεθνή Μακεδονία με το τέλος πολέμου. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε, δεδομένου το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό δίνει τροφή σε επιχειρήματα σε ακροδεξίους? Ο φίλος ο Γιώργος μας το λέει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κείμενο, που το είδα,
προέρχεται από μία έκδοση της ασφάλειας, την οποία την έχω, τα τρομερά μυστικά του ΚΚΕ, έκδοσης, νομίζω ήταν, αν δεν ήταν της Χούντας, πάντως πηγαίναμε ολοταχώς για Χούντα, πρόκειται για έκδοση της ασφάλειας, διένθεση αντικομμουνιστικού αγώνος, δεν υπάρχουν τέτοια συμφωνητικά, παιδιά, ψάξτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχουν διαπράγματα, μην τρελαθούμε. Άλλωστε, όποιος ξέρει από ιστορία και το διαβάσει, θα καταλάβει ότι ποτέ ο Ελλάς δεν υπέγραφε μαζί με το ΚΚΕ και δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα σε τέτοια σύμφωνα, και ποτέ δεν υπέγραφε ΕΑΜ Ελλάς, γιατί ο ΕΑΜ ήταν βραχίωνας πολιτικός, ο Ελλάς είχε τη δική του διοίκηση, όπως ο στρατός, να το πούμε έτσι, και δεν υπέγραφαν ποτέ αυτού του τύπου της ιστορίας αντίθετα. Η ιστορία λέει ότι στην πρόταση του Τίτο για τη δημιουργία κοινού στρατηγίου όπου θα επέβλεπε την σλαβομακεδονική μειονότητα στην ελληνική Μακεδονία, το ΕΑΜ αρνήθηκε. Αυτό το πράγμα το λέει ο David Close, το λέει ο Woodhouse, το λένε όλοι. Μετά στον εμφύλιο έγιναν άλλα πράγματα, αλλά αυτό αφορά μια ειδική κατάσταση όπου πραγματικά ό,τι και να πιάσει από τον εμφύλιο μυρίζει άσχημα, δηλαδή με την έννοια ότι ήταν μια κατάσταση αγώνα οπισθοφυλακής, να το πούμε έτσι, που επιβλήθηκε από τον ξένο παράγοντα με τους χειρότερους δυνατούς όρους. Γι' αυτό και ό,τι συνέβη σε αυτή την περίοδο είναι να μας κάνει να κλαίμε, να το πούμε έτσι. Δημήτρη, και η γλώσσα του κειμένου προδίδει την προέλευση. Ναι. Εγώ φύλακα να γράψω αυτό. Και μην μπαίνετε. Οι σάπτες τον καθαρέψαν. Χωροφυλακίστηκε όμως αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όταν το Ελλάς, ο Ελλάς και το ΕΑΜ είχε τους καλύτερους διανοούμενους της εποχής, ας πούμε, που ξέρανε άρτια να συντάσσουν κείμενα, οποιοδήποτε. Στη Δημοτική. Βεβαίως, στην Ρέουσα. Καθομιλουμένη. Λοιπόν, επειδή κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο πάρα πολλά τέτοια πράγματα, μην χαμπαριάζετε. Δηλαδή, μην τρελαινόσαστε με αυτά τα πράγματα. Και εγώ προτείνω πάντα, ανοίγουμε και κανένα βιβλίο. Διότι χωρίς το βιβλίο, πώς το λέει ο Μακαρίτης, ο Τζίμις ο Πανούσης. Α, ναι, γιατί... παντού χρήσιος βιβλίων, το οποίο, ξέρεις, ανοίγεται πολλές φορές. Εκατομμύρια μεγαμπάιτς. Μεγαμπάιτς, ναι. Έχει και ένα μολύβι το οποίο, ως αξεσουάρ και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι εξαίρετο πράγμα. Και νομίζω μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπίσεις το διαδίκτυο. Μην εμπιστεύεσαι απολύτω τίποτα από τα ντοκουμέντα του διαδικτύου, κατά 90-99% είναι μουσι, μουσάτα. Εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύουμε, ακόμη και όταν το χρησιμοποιούν πολλοί. Γι' αυτό, για παράδειγμα, δεν θα μείνετε ποτέ να αναφέρουμε στα Wikileaks. Γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν έχω τρόπο να τα διασταυρώσω. Και που ξέρω εγώ αν δεν υπάρχει, δεν είναι δόλια... πώς το λένε, η πληροφορία, διαρροή, ναι. Ας πούμε, που γίνεται για τους δικούς τους σκοπούς και με, τα δικά τους, με τη δική τους λογική. Γι' αυτό βιβλία, γιατί μπορείς εκεί να διασταυρώσεις. Και πρωτίστως βιβλία που έχουν αναφορές, δηλαδή και βιβλιογραφικές αναφορές, και αναφέρουν από που το βρήκανε. Οπότε ψάξτε, ψάχνουμε, πάντα ψάχνουμε. Αυτό το λέω γιατί ιδιαίτερα είναι νέα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματα, και μεγάλη μας τιμή, μας παρακολουθούν πολλά νέα παιδιά. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, παιδιά, μη χαμπαριάστε. Ένα από τα ζητούμενα τα νέα παιδιά, Δημήτρη και η νεολαία. Βεβαίως. Να ξέρεις όμως ότι αυτή την εκπομπή τα ακούν πάρα πολλά νέα παιδιά, και μάλιστα με εντρυφούν σε αυτά τα πράγματα, σαν σουγκάρι. Γιατί γι' αυτό και λέω, μη τα πέντε της μετρητής, ψάξτε τα μέχρι αηδίας. Εμείς εδώ δεν λέμε πράγματα τα οποία, να το πούμε έτσι, να τα θεωρείτε ως σοφίες εκ Θεού. Φέσματα. Ψάξτε τα, απλά είναι μια προτροπή να το ψάχνουμε το πράγμα. Πολύ δε περισσότερο όταν, επειδή έχει εθιστεί ο μέσος νέος σήμερα στο διαδίκτυο, να μην τα θεωρεί δεδομένα. Δηλαδή, αληθή. Ναι, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Όλα είναι προς διερεύνηση. Ένας άλλος φίλος, έτσι μια και έχουμε λίγο χρόνο πριν τελειώσουμε. Ένας φίλος έχει αρκετά μεγάλο το email, να το διαβάσουμε και να λήξουμε με αυτό.
Άλλωστε, έχουμε να λέμε σήμερα σε 7 η ώρα, όπως είπαμε, στο ξενοδοχείο στη Χαλκίδα, στο ξενοδοχείο Παλίρια. Σήμερα Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι περισσότερο ζωντανής. Θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε και τις επόμενες μέρες, μέχρι και στις 11, την Κυριακή στις 11 Φεβρουαρίου, θα έχουμε τη δυνατότητα μπορούμε να τα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο και σε σχέση με την επικαιρότητα, διότι αυτό το πράγμα είναι ένα εργαλείο αντιμετώπισης και της επικαιρότητας εκτός όλων των άλλων. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Ακούγοντας τη θέση σας σχετικά με το συλλαλητήριο αντίδρασης στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης του ονόματος των Σκοπίων, μου γεννήθηκαν ορισμένες απορίες. Είπατε ότι δεν στηρίζετε τα συλλαλητήρια καθώς αποτελούν μια εκτόνωση του συναισθήματος όταν δεν έχουν πολιτική ταυτότητα, καθώς και ότι ο μόνος τρόπος οργάνωσης και αποτελεσματικής άσκησης πίεσης είναι μέσω του θεσμού των κομμάτων. Σας παραθέτω λοιπόν τις εξής απορίες. Δεν οφείλει ένας πολίτης και δεν ωφελεί προς την κατεύθυνση του να εισακουστεί η βούλησή του να δηλώσει την αντίθεσή του σε σχέση με μια κυβερνητική πολιτική? Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν είναι οργανωμένο σε ένα κόμμα ώστε να επηρεάζει έστω και μακροσκοπικά τη χάραξη πολιτικής, πώς θα δηλώσει τη ρητή του αντίθεση μια πολιτική? Είναι βέβαιο ότι η εκτόνωσή του αυτή θα λειτουργήσει εκτονωτικά? Λοιπόν, ως προς την ερώτηση. Πρώτον, να μου επιτρέψεις, είναι λιγάκι απλοϊκό το τοποθετημένο το ζήτημα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ενάντια στα συλλαλητήρια. Ποτέ. Ακόμη και όταν διαφωνούσα, ποτέ δεν τάχτηκα ενάντια σε συλλαλητήρια, δηλαδή σε συλλαλητήρια τα οποία βεβαίως δεν είναι ούτε στημένα ούτε δήθεν, που εκφράζουν μια αγνή απέτηση του, ή πώς το λένε, διαμαρτυρία του κόσμου. Ήμουνα στα μόνα συλλαλητήρια που εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ήμουνα ενάντια από θέση αρχής και δεν τα ήθελα με κανένα τρόπο, όχι μόνο με έννοια συμμετοχής, τα κατήγγυλα κιόλας ευθέως και στο σύνολό τους, και ως προς τη συμμετοχή τους, όχι μόνο ως προς τη διοργάνωση, αλλά και ως προς τη συμμετοχή τους, είναι τα συλλαλητήρια κατσαρόλας υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα πράγματα που είδαμε κατά καιρούς στην εποχή που ο κόσμος κατέβαινε υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα και σε άλλες φάσεις. Λοιπόν, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι αν θέλει να διαδηλώσει κάποιος, καλά κάνει και διαδηλώνει και θέλει να διαμαρτυρηθεί και όλα αυτά τα πράγματα. Διαφωνώ πρώτον ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή τον προσανατολισμό που δίνεται στο συλλαλητήριο. Δεύτερον, ως προς την κλιμάκωσή του. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια μορφή, να καλέσεις έναν κόσμο, ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω και μετά δεν ξέρεις τι θα τον κάνεις. Να του πεις εντάξει, υπάρχουν και σουβλάκια, πήγαινε να φας. Πρέπει να ξέρει αυτός τι πάει να κάνει. Αλλιώς τον καλείς να ιτηθεί. Και αν τον καλείς να ιτηθεί, του θεμελιώνεις πεποίθηση ήττας. Θα σου λέει μετά, εντάξει, κατέβηκα, φώναξα, διαμαρτύρια και τι έγινε. Έτσι, χάθηκαν οι μάχες από τον πανελλαδικών απεργιών. Θυμάμαι, είχαν γίνει πάνω από 40 όλα αυτά τα χρόνια πανελλαδικές απεργίες, όπου στα πρώτα χρόνια είχαν τρομακτική συμμετοχή. Πραγματικά ήταν παλαϊκές, ούτε καν πανεργατικές. Παλαϊκές κινητοποιήσεις. Και λοιπόν, τι έγινε. Δεν υπήρχε μια έστω συνδικαλιστική στρατηγική κινητοποίηση με δύο τρόπους ώστε να έχει αποτελέσματα, και ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, δηλαδή όταν ήμασταν ακόμη στην αρχή. Το δεύτερο, ποιο είναι το αίτημα, να καταλάβω. Το μόνο αίτημα που διατυπώνεται επίσημα από τους διοργανωτές είναι η Μακεδονία είναι ελληνική. Παιδιά, χωράει πολλά, είναι πολύ νερό αυτό. Και ο τρόπος ερμηνείας είναι, εμείς θα θέσουμε το ζήτημα το κατά πόσο είναι ελληνική η δική μας Μακεδονία. Είμαστε τρελοί. Όταν δεν το βάζει ούτε καν ο άλλος, τουλάχιστον προφανώς και με τον τρόπο αυτόν. Άλλο το τι θα σημάνει εάν υποχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν το βάζει ο άλλος και θα το βάλουμε εμείς. Είμαστε τρελοί. Αυτό που βάζουμε είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα και τους σχετισμούς δύναμης που υπάρχουν. Και ότι αυτό προκαλείται από τους μεγάλους, όχι από έναν κακομοίρη που βρίσκεται στα Σκόπια και ψάχνει να βρει τρόπο να την κοπανίσει από τη χώρα του για να βρει μια Γερμανία ή για ένα μεροκάματο. Εκεί έχουν καταντήσει οι άνθρωποι αυτοί μετά τη διάλυση και της Ιγκοσλαβίας που επήλθε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι, είπα το εξής. Λέμε ότι όταν δεν έχουν πολιτική ταυτότητα και τα λοιπά, όλοι έχουν πολιτική ταυτότητα. Το θέμα είναι τι ταυτότητα έχουν τα συλλαλητήρια. Ο μόνος τρόπος οργάνωσης και αποτελεσματικής άσκησης πίεσης είναι μέσω των θεσμών των κομμάτων. Λάθος. Εγώ τι είπα? Είπα ότι αν θέλαμε πραγματικά να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να απαιτήσουμε πολιτική λύση σύμφωνη με το εθνικό συμφέρον, το θυμικό του λαού που παίζει ρόλο, το συναίσθημα και όλα αυτά τα πράγματα, τότε
όφυλαν οι διοργανωτές, οι οποίοι δεν είναι κάποιοι θεσμικά εκφραζόμενοι διοργανωτές, δηλαδή τα συνδικάτα, είναι θεσμοί, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε έχουν εκφυλιστεί είτε όχι, έχουν συγκεκριμένη αποστολή κτλ. Εδώ δεν έχουμε διοργανωτές που έχουν αναλάβει εργολαβικά την έκφραση. Τι είναι παπακεδονική, από πού και ως πού είπαμε παπακεδονική, η όποια έχει, ας πούμε, εργολαβική αρμοδιότητα το ζήτημα του Μακεδονίας. Εντάξει, οι βλάχοι θα έχουν το βλαχικό ζήτημα, οι υπηρώτες το υπηρωτικό και οι Κρήτες το κριτικό. Είναι δυνατόν να πάμε έτσι? Δεν πάμε έτσι. Τι θα έπρεπε να γίνει? Να κληθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που δρούν σε αυτόν τον τόπο, είτε βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο είτε όχι, να τους δοθεί η δυνατότητα επάνω στο βήμα να μιλήσουν 3 λεπτά, 5 λεπτά, απλά πραγματάκια, να πούν τη θέση τους ξεκάθαρα στον κόσμο, να τους επιβάλλει ο κόσμος με την παρουσία του, γιατί αυτό έχει νόημα η διαδήλωση, να σου επιβάλλω το τι πρέπει να κάνεις, έτσι, γιατί εγώ είμαι ο λαός. Λοιπόν, να ακούσουν, να καταλάβουν ποιος τους δουλεύει και ποιος δεν τους δουλεύει, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι βλάκας. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, όταν πάνε και ψηφίσουν άλλα μέσα στη Βουλή ή υποστηρίξουν άλλα, να ξέρει και ο κόσμος τι μέτρα πρέπει να πάρει, ποιους πρέπει, πώς μας το είπε ο κ. Θεοτοκάτος όταν είναι ο πρόεδρος της ΑΣΠΕ, δηλαδή, ποιους πρέπει να επιβραβεύσει και ποιους πρέπει να καταδικάσει, είτε με την ψήφο του, είτε με την κινητοποίησή του σε δεύτερη φάση. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Τώρα όμως, όταν εμφανίζεσαι ότι είναι ακομμάτιστη η εκδήλωση, τι κάνεις? Δίνεις συγχωροχάρτη και δίνεις καταφύγιο σε αυτούς που μπορούν να κατεβαίνουν κάλλιστα και να λένε εγώ δίνω τη μάχη. Βεβαίως δίνω τη μάχη. Να κουνάνε το σημαίακι και μετά στη Βουλή να πουλάνε την υπόθεση. Γιατί το κόμμα τους επιβάλλει. Γιατί οι συμφωνίες αυτές είναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπουμε μέσα το συλλαλητήριο να εμφανίζεται ως Μακεδονομάχος, σύγχρονος Μακεδονομάχος, ο κύριος Σαμαράς? Είναι δυνατόν? Ή ο κύριος Πατούλης να μιλάει από το... αυτός που ξεπούλησε το ιατρικό σώμα της χώρας, είναι ο πρώτος σύλλογος που επί Πατούλη, ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επί Πατούλη έφτιαξε γραφείο διευκόλυνσης μετανάστευσης γιατρών από τον πρώτο χρόνο των μνημονίων στη Γερμανία. Και ως δήμαρχος συνομιλήτης του Φούχτελ. Πρίτανης. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτοί να μας μιλάνε για τη Μακεδονία και την ελληνικότητά της? Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς μιλάνε σαν άτομα ή φούφουτοι, δεν υπάρχει κανένας είδους δέσμευση. Και φυσικά το τρίτο και βασικό. Ωραία, μετά τι? Τι κάναμε τη διαδήλωση? Μαζεύτηκε, θέλετε, 1 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια. Κανένα πρόβλημα. Μετά τι? Ή το κάνουμε για να πάμε μετά ήσυχοι στο σπιτάκι μας και ο περισσότερος κόσμος, σας πληροφορώ, ήμουνα 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Σας πληροφορώ ότι αυτός ο κόσμος που κατέβηκε με πόνο ψυχής, με αγωνία, λέγοντας μου κάνανε μαύρη τη ζωή, με τσακίσανε εμένα και τα παιδιά, κυρίως οι γυναίκες το λέγανε αυτό και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όχι εντύπωση, καταλαβαίνω ότι στις γυναίκες είναι περισσότερο αυτό το κατασταλεγμένο, αυτή η πίκρα, ας πούμε, έτσι, για τη ζωή. Θα μου το κάνουν και αυτό, ρε διάολε. Λοιπόν, και κατέβηκε εκεί πέρα, τώρα είναι απογοητευμένος μέχρι αηδίας. Γιατί? Ωραία, κατέβηκα. Και τώρα τι κάνω? Πώς επιβάλλω την άποψή μου? Έτσι. Με αυτή την έννοια το είπα αυτό και ποτέ βεβαίως εγώ δεν στάθηκα ενάντια σε συλλαλητήρια κτλ. Το δεύτερο ερώτημα. Δεν μπορεί το αίσθημα ότι σε μια ρητή του αντίθεση, ισχυροποιημένη από μια μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, αγνοείται να το οδηγήσει στη μη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος, ότι επηρεάζει αυτό λοιπόν σε συνολικό επίπεδο, δεν θα αποτελούσε μια ισχυρή μορφή πίεσης προς το κυβερνόν κόμμα, αν θέλετε, και στα μη κυβερνώντα, καθώς περισσότερο νομίζω ότι επηρεάζει τις εφαρμοστές πολιτικές η απώλεια του πολίτη πελάτη παρά η ηθική ή το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει εκτόνωση και όχι ενδυνάμωση της αντίδρασης, για παράδειγμα του συλλαλητήριου της Θεσσαλονίκης, με τις όποιες γραφικότητες και ακρότητες μπορεί να περιλάμβανε, δεν οδήγησε σε ένα κατά φαινόμενο κλιμακούμενο συλλαλητήριο στην Αθήνα, λοιπόν. Κανένας δεν αποκλείει τίποτα. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Όμως, εγώ έχω να θυμηθώ το 1992-1993. Τότε τα συλλαλητήρια δεν είχαν προηγούμενο στη χώρα, έτσι, από την άποψη λαϊκής συμμετοχής. Το ερώτημα είναι τι έγινε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο κόσμος μετά.
Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ψήφισε λοιπόν. Σιμίτη, ψήφισε Καραμαλή, ψήφισε όλους αυτούς. Λοιπόν, για τους οποίους θανάτησε, με όλο το σεβασμό που έχω προς τον Μίκη το Θεοδωράκη και το πρόσωπό του και την ιστορία του. Και βεβαίως δεν θα πέσω τόσο χαμηλά ώστε να χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις και τον τρόπο με τον οποίο του επιτέθηκε η σημερινή κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι προσωπικά διαφωνώ με τον τρόπο που έβαλε το ζήτημα τουλάχιστον ορισμένες πλευρές στην ομιλία του. Αλλά αυτό, εντάξει, δικό μου θέμα, δεν είναι ζήτημα. Συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο που αναγνώρισε το μακεδονικό λεγόμενο κράτος την εποχή εκείνη. Βεβαίως ο ίδιος και προσωπικά, αν θέλετε, αλλά και δημοσία, έχει πει ότι ήταν διαφωνών. Ο μόνος διαφωνών πολιτικός. Και μάλιστα τότε είχε καρφώσει και τον κύριο Σαμαρά, που μας το έπαιζε μεγάλος Μακεδονομάχος από τότε, ότι είχε συμφωνήσει και ως προς το σύνθετη ονομασία και προς την αναγνώριση των Σκοπίων. Το ερώτημα όμως παραμένει. Ο πολιτικός που θεωρεί ότι προδίδεται ένα τεράστιο εθνική σημασία ζήτημα, παραιτείται από τη θέση ευθύνης όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει θέμα. Με ποιον τρόπο κλιμακώνεις τέτοια? Τι χρειαζόμαστε σήμερα? Νομίζω το είπε η κυρία Μπιτάκου στην αρχή της εκδήλωσης. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι ότου πέσει αυτό το καθεστώς. Διότι πολύ απλά, υποκαθεστώς μνημονίων που συζητάγαμε προηγουμένως, υποκαθεστώς ανύπαρκτου κοινοβουλευτισμού και όλα αυτά, δεν μπορεί να συζητήσει τέτοια ζητήματα. Από χέρι είσαι χαμένος. Ό,τι και να κάνεις, θα σου πάνε τα σόφραγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχεις εθνική κυριαρχία. Για ποια εθνική κυριαρχία μιλάς? Ποια είναι η αφετηρία σου? Τι είναι ακριβώς εκείνο που υπερασπίζεσαι? Απολύτως τίποτα. Τα έχεις παραδώσει όλα. Άρα μπαίνει ένα θέμα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Ταπεινή μου γνώμη. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ απλό, φίλε μου. Να ιδρυθούν οργανωτικές επιτροπές συλλαλητηρίων σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες τις πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις, κατά κύριο λόγο. Να πετάξουν έξω τα φασιστοειδή και όλους αυτούς τους ύποπτους και σεσημασμένους τύπους, οι οποίοι τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, τους ξέρουμε, τους έχουμε φάει στη μάπα από, τουλάχιστον από την εποχή του Συντάγματος. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν είναι κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι. Ξέρουμε, είναι σεσημασμένοι, είναι με το ονοματεπώνυμο κτλ. Να τους βγάλουμε έξω και να κάνουν το πολύ απλό. Καλούμε όλες τις λαϊκές δυνάμεις που στρατεύονται σε αυτή τη βασική λογική, τη βασική λογική απελευθέρωσης πατρίδας. Αυτή είναι η ιστορία που εντάσσεται και το ζήτημα της Μακεδονίας σε παλαϊκή κινητοποίηση κλιμακούμενη με στόχο την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Μόνο έτσι μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, ακόμη και αν με τη λογική της υποχώρησης. Δηλαδή, αν έβλεπε ένα τέτοιο κίνημα απέναντί της η κυβέρνηση, τι θα έκανε? Θα έκανε αυτό που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2014, όταν πήρε την εντολή και τότε να λύσει το θέμα του μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας το 2014, προσπάθησε με υπουργό εξωτερικών τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Βγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη Βουλή και λέει: ναι, προχωράμε σε ταχύτατα σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στην προοπτική του να υλοποιηθεί η συμφωνία του 2008 στο Βουκουρέστι που είχε συμφωνήσει ο κύριος Καραμαλής. Καρφώνει τον Καραμαλή μπροστά του, όντας μπροστά μες στο κοινοβούλιο, λέγοντας ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υλοποιούμε τη συμφωνία του Βουκουρεστίου και όχι το βέτο. Δεν υπήρξε ποτέ βέτο στο Βουκουρέστι και αυτό ήταν μια παπάρα που είπανε τότε για να καλύψουν τη συμφωνία παράδοσης του ονόματος. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε. Αλλά τότε όμως, τότε ο λαός μας συνολικά πήγαινε ολοταχώς σε αντιμνημονιακή λύση. Ό,τι και να συνέβαινε και να έπρατε η κυβέρνηση, το εισέπρατε ως μνημονιακή πολιτική ο λαός και τότε έλπιζε ή είχε επενδύσει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντιμνημονιακές δυνάμεις, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, θα του λύσει το πρόβλημα. Οπότε τι φοβήθηκαν? Φοβήθηκαν γιατί πολύ απλό. Ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ διαλυόταν κυριολεκτικά και αυτός ο κόσμος μεταφερόταν μαζικά προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για να τελειώνει με αυτή την ιστορία, ότι θα σπάγει και ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του δεξιού κομματιού, ο οποίος κρατιότανε με τη λογική που θα πας στην αριστερά και κρατιόταν έτσι. Εάν προχωρούσαν ευθέως στην παράδοση του ονόματος Μακεδονίας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος,
αυτού του σκληρού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, θα έφευγε και θα είχε την τύχη και η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εκλογικά, πολιτικά, και γι' αυτό δεν έγινε και το παράδωσαν στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, εάν λοιπόν κάναμε μια τέτοια πολιτική, που δεν είναι τίποτα δύσκολο, ναι, γιατί αν κάτι θετικό δείξανε τα συλλαλητήρια, ένα θετικό για μένα δείξανε, τη διάθεση του κόσμου για κινητοποίηση, ότι το εθνικό ζήτημα είναι η ευαίσθητη χορδή. Άρα, είναι... άρα η συμπερίληψη πρέπει να γίνει ακριβώς πάνω σε αυτό τον άξονα. Βεβαίως. Έτσι, ότι εδώ πέρα πρέπει πρώτα απ' όλα, συγχρόνως πρέπει να γίνουν όλα αυτά, να γκρεμίσεις ένα μνημονιακό καθεστώς, να αποκαταστήσεις τη δημοκρατία σου, να ανακτήσεις την εθνική σου κυριαρχία και έτσι μόνο είσαι αξιόπιστος απέναντι σε οποιοδήποτε βέτο θα βάλεις μεθαύριο και δείχνοντας συγχρόνως και το δρόμο και το ότι πάλι όλα αυτά τα ζητήματα ανακύπτουν και είναι αποτελέσματα ενός ανίσχυρου μνημονιακού κράτους, έτσι. Λοιπόν, γιατί... άρα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται και το ελπιδοφόρο είναι ότι ο κόσμος έχει αυτή την ευαισθησία με το συγκεκριμένο θέμα, οπότε δεν θα πρέπει βεβαίως, είμαστε σύμφωνοι όλοι σε αυτό νομίζω, να τον χαρίσουμε σε κανέναν αυτό τον κόσμο. Ναι. Μήπως αυτό είναι η αρχή. Το οποίο γίνεται. Γίνεται, ναι, μια μεγάλη προσπάθεια. Όχι από εμάς. Όχι, προφανώς. Γίνεται μια προσπάθεια να ταυτιστεί αυτός ο κόσμος με την ακροδεξιά. Ναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε, και επειδή το κάνουν. Ή και... με το Σαμαρά, ή με. Ναι. Κυρίως με την ακροδεξιά, γιατί έχω ακούσει απίστευτα πράγματα να λέγονται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος δεν είναι ακροδεξιά, όπως πατριώτες είναι και αυτοί που δεν πήγαν στο συλλαλητήριο. Μιλάμε για τον απλό κόσμο, δεν μιλάμε τα μηχανισμούς, κόμματα και τα αρέστα. Ο απλός κόσμος, ο πατριωτισμός σήμερα δεν μετρέται με τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο, αλλά με τη διάθεση να δοθεί λύση. Εάν αυτό το πράγμα συνέβαινε και λειτουργούσε έτσι, να του δώσει ένα παλαϊκό χαρακτήρα, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες που μαζεύτηκαν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος θα ήταν εκατομμύρια και θα ήταν για κάθε μέρα στο κάτω. Γιατί θα τους δίνανε πλέον, θα μυριζόταν ο κόσμος με το εισιτήριο που έχει τη δυνατότητα να ξεμπερδέψει. Έτσι και μυριστεί ο κόσμος ότι έχει δυνατότητα να ξεμπερδέψει με το καθεστώς αυτό που το έχουν επιβάλει, δεν τον σταματάει τίποτα. Και βεβαίως τότε θα είχε και νόημα, να σας πω την αλήθεια. Θα είχε νόημα. Αλλιώς, τι νόημα έχει να το μαζεύεις, να του λες η Μακεδονία είναι ελληνική, απαγορεύεται να πεις οτιδήποτε άλλο. Και το λέω με τα λόγου γνώσης, γιατί άκουσα φοβερά περιστατικά που έγιναν στην εξέδρα των διοργανωτών. Διοργανωτών, να το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, ανάμεσα στις δύο τάσεις, τη μία τάση που τα είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση και τα κόμματα της Βουλής, και με την άλλη τάση που ήταν αγνά τα παιδιά και είχαν κατέβει κάτω να μπορέσουν να εκφράσουν αυτόν τον πατριωτισμό του ελληνικού λαού. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αν τώρα δεν προχωρήσουμε όσοι από εμάς τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τον ίδιο τρόπο το ζήτημα, σε κάλεσμα κινητοποίησης, κλιμακούμενο, αναπόλυ και κεντρικά στην Αθήνα, ξανά, αλλά πρώτα στις πόλεις, να μπορέσει να οργανωθεί ο κόσμος ώστε να μπορεί να είναι σε συνεχώς σε διέγερση αυτή η ιστορία. Με αυτό το πρόταγμα δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε Θεού πρόσωπο, θα αιτηθεί ξανά ο κόσμος και θα πάει σπίτι του λέγοντας «Άιρε διάολε, πάλι κατέβηκα και τι έγινε, μου την πούλησαν τη Μακεδονία», ας πούμε, όπως με πουλήσανε και όλες τις υπόλοιπες φορές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνει και θα δείτε το ελάχιστο που μπορείς να περιμένεις σε μια διακινητοποίηση είναι να κάνει πίσω η κυβέρνηση. Όπως έκανε πίσω ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Να κάνει πίσω. Και αυτό δεν είναι μια μικρή νίκη. Δεν είναι μια μικρή νίκη στις σημερινές συνθήκες. Να τους αναγκάσεις να το αφήσουν προς τα πίσω. Γιατί σου δίνει το περιθώριο, το χρόνο, να μπορέσεις να κερδίσεις τον πόλεμο, να το πούμε έτσι, και έτσι να αποκαταστήσεις επιτέλους εσωτερικά και εξωτερικά την νομιμότητα στη χώρα. Λοιπόν, αυτά, έχει υπάρχουν και άλλα μηνύματα, έχει γίνει χαμός εδώ πέρα, βομβαρδισμός ιστορίες και τα λοιπά, συζήτηση για αυτή την ιστορία. Επειδή όμως δεν έχουμε χρόνο, έχει περάσει ο χρόνος μας, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Γιάννη τον Κοινοσάτη και τον Φώτη τον Μαζαράκη. Έτσι αλλιώς θα το συνεχίσουμε αυτή την ιστορία, να προσπαθήσουμε να δώσουμε τουλάχιστον θάρρος στον κόσμο να μην πέφτει το ηθικό. Ελπίδα, του. Ελπίδα, αισιοδοξία και λύσεις, πρακτικές έτσι, λύσεις. Ακριβώς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εσάς ευχαριστούμε.